Ξεκινάσαμε, κύριε Τρέγιαμας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ακουγόμαστε. Ακουγόμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Πώς δεν πήγες στο Λευκό Πύργο? Νομίζω στο Λευκό Πύργο θα σου. Κανονικά εσύ έπρεπε να σου. Ορίστε. Μια χαρά σου ήρθε το χικάκι. Νομίζω το τσίπ. Γιάννη, συγγνώμη λίγο. Βάλει λίγο μουσική. Λύθηκε το πρόβλημα. Λίγο καλύτερα. Λίγο καλύτερα. Κάτι θα γίνει. Μην νομίζετε ότι έγινε κανένα επεισόδιο. Όχι. Γιατί είστε και λίγο κακοπροαίρετοι συνέβη. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό προβληματάκι εδώ πέρα. Εντάξει, μπορεί να είναι όλα καινούργια. Έτσι, όλα τζιλόνια εδώ πέρα, τα εξαρτήματα, τα μηχανήματα. Αλλά πάντα υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Όταν είναι καινούργια υπάρχει πρόβλημα. Μα γι' αυτό είπα και εγώ. Είναι όλα τζιλόνια, λοιπόν, υπάρχει ένα θεματάκι. Τάσο, να πούμε κατευθείαν. Έχουμε εδώ όμως τον Γιάννη το Ζάτσι. Έτσι, με τα μαγικά του εδώ πέρα ο Γιάννα. Το φτιάξε το πρόβλημα. Τα έκανε όλα jet. Όχι jet oil. Λοιπόν, να μπούμε κατευθείαν διαδικαστικά. Να μπούμε, αφού δεν πήγε Λευκοπύργο, τι άσε κάνε. Είδα κάτι συνοπαδού ήδη τώρα που ερχόμουν να πανηγύριζα με πυρσού. Συνοπαδού, τι να πανηγύριζα. Πάει το χι, το χικάκι, λέει μια χαρά, λέει. Μα αποτυχία είναι το χι τώρα, μην λέμε. Α, ναι. Θέλουμε έτσι. Είδα στο τέλο. Ναι. Κατά σπαν, α πούμε. Έλα, πει λοιπόν. Τι θε να πει, άντε, μην τα διακόψει. Λοιπόν. Λοιπόν, να πούμε ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα που σήμερα εκτάκτο από τι 10 μέχρι τι 12 θα είναι στον αέρα τη πόλη είναι μια προσφορά, μάλλον βασικός υποστηρικτής της, για να έρχεται στα δικά σας αυτάκια, είναι το Escobar Espresso Coffee Bar Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301 για τα ρεζερβές σας, επαναλαμβάνω, 2311-208-301, ανοιχτά είναι το Escobar, από τις 8 το πρωί για το καφέ σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας. Στο στέκι της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και τις αγαπημένες ομάδες σε έναν από τους ομορφότερους χώρους της πόλης μας. Καλά, δεν έχει ανάγκη και τόσο πολύ να τον διαφημίζω. Escobar, ξέρουν όσοι έχουν επισκεφτεί, το ξέρουν, και όσοι δεν έχουν επισκεφτεί, να το επισκεφτούν για να επιβεβαιώσουν τα λεγόμενά μας. Λοιπόν, Τάσο, πάμε. Δεν ήσουν στο γήπεδο, ήσουνα? Όχι, όχι. Όχι, δεν ήσουνα. Όχι. Δεν ήσουνα. Ωραία. Από πού θες να ξεκινήσουμε τώρα? Αργά, τελειώσαμε αργά τη δουλειά, ψιλοκομμάτια ήμασταν. Λογικό, το είδα, ήταν, το είδα και 7 η ώρα το παιχνίδι. Λογικό. Το είδα όμως όλο, όλο. Το είδα. Ωραία. Τηλεοπτικά όλο το γήπεδο. Το είδες. Το μάτς. Να ξεκινήσουμε από μια έτσι γενική θέληση. Έτσι... Να ξεκινήσεις εσύ που είσαι επιτυχημένος. Όχι, σήμερα. Εγώ πάρει... εγώ, κανονικά... Για σένα είναι επιτυχία. Όχι. Το χείνε σαν να πήρε νίκη. Εγώ πρέπει τώρα βασικά να περιμένω. Τώρα μην περιμένουμε να πάρει σκι. Όχι, περίμενα διπλό. Δεν περίμενα. Ένα-δύο δεν σου είπα. Οι περισσότεροι οπαδοί σας λέγανε να μάλλουμε 2-0 καλά θα είμαστε. Ναι, κόντεψα πιο πολύ από εσένα στη χθεσινή πρόβλεψη. 3-0 είπες εσύ, 1-2 είπα εγώ. Ναι, ναι. Κόντεψα πιο πολύ εγώ νομίζω. Τι να κάνουμε, άμα σε κάνουν δώρο. Σφαγή, σφαγή του πάω. Αυτό το κατσίκι, αυτό το πρόβατο, ο Χατσερίδης, άμα σε κάνει δώρο να πούμε που το δίνουν και 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο. Και εντάξει, καλά είναι να μην μπερδεύονται, ρε παιδί μου, άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ποδόσφαιρο, απλά έχουν λεφτά. Καλά είναι να μην μπερδεύονται λίγο στις μεταγραφές, να πούμε. Ας κάνουν τις μεταγραφές, ναι, αυτοί που γνωρίζουν από μπάλα. Mm-hmm. Βάζε εσύ τα φράγκα, ρε παιδί μου. Έτσι, κάνε τα post εκεί στο Facebook, στο Instagram. Mm-hmm. Αλλάζει τις μεταγραφές, θα τις κάνει κανένας άλλος. Έφερε κάποιος άλλος. Εντάξει, γιατί αυτό το κατσίκι τώρα εδώ πέρα που το φέρατε στον ΠΑΟΚ και το δίνετε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Εγώ λέω ότι ο Μαλεζάς είναι πολύ καλύτερος από τον Χατσερίδη. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί ο άνθρωπος. Εντάξει. Mm-hmm. Αλλά είμαι εκνευρισμένος, ιδίως με Χατσερίδη. Ναι. Εντάξει. Και τον Κίτσιου που τον βάλαν και έπαιξε σήμερα μετά από 5,5 χρόνια μέσα στην Τούμπα. Έχει να πει. Βέβαια, ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι, μπορεί να μην είναι βαθμολογικά ενδιαφέρον, έτσι, γιατί ήταν ένα διάφορο τελικά, όπως είπε ο Ζάχος, μάτς. Βαθμολογικά, αυτό που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ νομίζω είναι το μάτς Κυριακής και τον Άρη το μάτς της Κυριακής με την Τρίπολη. Ωραία. Αλλά για το γόητρο και μόνο μετά από 4,5 χρόνια, ο ΠΑΟΞης ήθελε να κερδίσει. Και όχι ήθελε απλά να κερδίσει, δεν μας ένοιαζε με rotation, με motation, πώς τα λέτε αυτά εσείς εκεί πέρα οι προπονητάδες. Ναι. Και οι ποδοσφαιράνθρωποι, ήθελε όλος ο κόσμος σήμερα τη νίκη. Εντάξει, για πάρα πολλούς λόγους. Για ψυχολογικούς, αν θέλεις, και βαθμολογικούς, γιατί άλλο τώρα να πάρεις από ένα πόντο που είναι αποτυχία μέσα στο γήπεδο σου με τον Άρη. Για μένα είναι αποτυχία να πάρεις ισοπαλία με τον Άρη. Και ο Άρης να είναι και ψιλοκαλύτερος σε κάποια διαστήματα το αγώνα. Ωραία. Εντάξει, φυσικά έπαιζε και με 10 ο ΠΑΟΚ. Μετά την αποβολή του Κίτσιου στο 59, για μισή ώρα και παραπάνω, ο ΠΑΟΚ έπαιξε 35 λεπτά με 10 ποδοσφαιριστές. Αλλά θέλω να τονίσω κάτι. Ο ΠΑΟΚ δεν μ' άρεσε καθόλου σήμερα. Να ξεκινήσω εγώ λίγο. Ξεκίνησες και μετά εγώ δεύτερο. Δεν μ' άρεσε καθόλου σήμερα. Πρέπει να κάνουμε και κανένα διάλογο. Βεβαίως, διαφωνούμε. Γι' αυτό είμαστε και εδώ, έτσι. Από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό δεν μ' άρεσε καθόλου. Ωραία. Μπήκε μέσα ένα ποδόσφαιρο άναρχο, χωρίς αρχή και τέλος. Ποδοσφαιριστές, τώρα είδαμε τον Κίτσιου, εντάξει το παιδί θέλω εγώ τώρα να πω, αλλά πραγματικά ήταν επικίνδυνος, φαινόταν ότι ήταν θέμα χρόνου να φάει την αποβολή. Χατσερίδης δεν υπήρχε, είναι λαθέρ, είναι γκαφατζής, είναι επικίνδυνος,
Δηλαδή με το που πάει μπάλα στο Χατζερίδη, τρέμει το φιλοκάρδι σου. Αυτό που είδαμε. Ναι. Λέω έτσι. Τώρα, αν εσείς έχετε δει κάτι διαφορετικό, θα τα πείτε μετά που θα ανοίξουμε γραμμές ή στείλτε τα μηνύματά σας σε FM κενό, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526 να σχολιάσουμε ό,τι γουστάρετε. Ο Πάοκ, ο οποίος έκανε αρκετά μεγάλο rotation, είδε ότι δεν του βγήκε. Ο Μάτος πέρασε και ο Μπίσεσβαρ με, με το ξεκίνημα του δεύτερου ημικρόνου. Λέω ότι είναι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημικρόνου. Οι τρεις πιο ποιοτικές. Έφυγε ο Χατσερίντη. Δηλαδή αυτός που έκανε το λάθος και μπήκε το γκολ, έφυγε και ο Γιουνές. Αυτός που έκανε το πέναλτι. Ναι. Και ο Γιουνές έφυγε γιατί ήταν και υποψήφιος για κόκκινη και αυτός. Ναι, και ο Χατσερίδης έφυγε γιατί είχε και κάτι ζαλάδες. Αλλά ναι, με κάτι ζαλάδες αποχώρησε ο Χατσερίδης. Ναι. Να πούμε λίγο 2-3 πραγματάκια ακόμα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι καθόλου έτοιμος ο Χατσερίδης. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και στα μάτια επίσημα που τον είδαμε, όχι τώρα το κυπέλλο αυτό που είναι λίγο υποβασμένος ο θεσμός. Τον είδαμε ότι το παιδί, εντάξει, δεν ξέρω αν έχει παίξει δεκάδες, εικοσάδες, τριαντάδες μάτς σε Champions League, Εθνική Ουκρανίας κτλ. Είναι πάντως μεγάλη απογοήτευση. Ιδίως για 1,5 εκατομμύριο ευρώ που κάθεται στον πάγκο. Εντάξει. Πόσο χειρότερος δηλαδή μπορούσε να ήταν ο Χατζή Σαΐας, θα πω εγώ. Πόσο χειρότερος μπορούσε να ήταν ο Στέλιος ο Μαλεζάς, ο οποίος δεν ήταν ούτε αποστολή σήμερα. Ο Μαυράη που τον πήρε ο Άρης με 300.000. Εντάξει, το Μαυράη. Δεν ξέρω, να δούμε τι θα βγει και αυτό. Σωστά. Καλό ήταν σήμερα. Καλό ήταν. Και κάτι ακόμα. Απογοήτευση επίσης είναι και ο Βέρμπλουμ. Γι' αυτόν εδώ πέρα τον παίκτη. Περιμέναμε 2,5 μήνες. Και ρεπορτάζ και κόντρα ρεπορτάζ. Και πότε θα έρθει ο Πόντους. Και πότε και η γυναίκα του θέλει τη βεζονέτα στο πανόραμα να είναι εξαόροφη. Και τη πισίνα, ξέρω εγώ, έχει δύο φύλλα μέσα και τα λερωμένη και φύγανε ξανά στη Σουηδία. Και δώσ' του και πάρ' του και έλα και από εδώ και φύγε και από εκεί. Γι' αυτό εδώ πέρα το παλτό. Πού μένει ο Τζέκα. Παλτό είναι. Όσο τώρα έχουμε δει το Βέρμπλουμ, είναι παλτό. Πάντα. Και μην τσατίζεστε οι φίλοι του ΠΑΟΚ, άμα ακούτε αυτά που ακούτε, γιατί έως τώρα Βέρμπλουμ και Χατσερίδης δεν υπάρχουν. Εγώ έγραψα για τον Κολάσο, γιατί θέλω να πω κάτι για τον Κολάσο. Εσένα τώρα θα μου πεις εντάξει, ένας μαπάνησε και μου λέει Ζάχο. Είναι ντροπή. Κάπως μου το έγραψε, μην το δω τώρα στο. Να λέμε από τόσο νωρίς για τον Κολάσο ότι. Που δεν είπα εγώ παλτό, λέω ότι θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν. Ναι. Λέω, έτσι προβλέπω. Και εσύ, ας πούμε, είσαι λοιπόν, πιο ξέρω. Λοιπόν, καλά είναι να αφήνετε τις μεταγραφές. Εσείς που έχετε λεφτά, πολλά λεφτά, πακτολό εκατομμυρίων ευρώ, να τις κάνουν ποδοσφαιράνθρωποι. Εσείς κάντε άλλη δουλειά. Παίξτε εκεί στο Instagram με τα post που κάνετε. Εντάξει, πηγαίνετε τα ταξιδάκια σας όπου γουστάρετε, αλλά καλά και άγια όλα, συγχαρητήρια, μπράβο, σας βγάζουμε το καπέλο, αλλά αφήστε τα μεταγραφικά για άλλους. Εντάξει, το τελευταίο φιάσκο που βγήκε και 2 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ ήταν ο Μπερμπάτοφ, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα, ήρθε στον ΠΑΟΚ και έφυγε σαν αποτυχημένος. Αλλά μυαλό δεν βλέπω να μπαίνει. Και όταν έλεγε ο Τάσος ο Τρέγιας όλο το καλοκαίρι στις πρόμαυρες πτήσεις στην προετοιμασία να είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές για να βγει η χρονιά. Κάποιοι με κράζατε, με χλεβάζατε, με αϊτανό, με κράζατε, με δείχνατε, με ράνατε. Εντάξει, πάρτε τους τώρα. Φάτε τους τώρα στη μάπα. Εντάξει, ο Άρης ήταν σε κάποιες στιγμές αρκετά καλύτερος μέσα στο γήπεδο. Γενικά έκανε κάποιες τελικές, ναι. Κάποια σούτ, άστοχα βέβαια. Εντάξει, αστάμα, αν έπιαναν αιστεία, μπορούσε να γίνει και πιο, ίσως και πιο επικίνδυνος. Δεν μ' άρεσε λοιπόν καθόλου ο ΠΑΟΚ. Είναι αποτυχία το αποτέλεσμα το 1-1. Μεγάλη επιτυχία, εγώ τη θεωρώ για τον Άρη. Δεν θέλω να υποβαθμίσω κανέναν. Λέω πώς το νιώθω εγώ, πώς το εισπράττω. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι. Τι είναι άλλο, την γνώμη σου λες. Ναι, είναι επιτυχία για τον Άρη το 1-1. Και αυτό είπαν φυσικά και οι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, και αυτό φάνηκε και στο πρόσωπο των ποδοσφαιριστών του Άρη, στο πρόσωπο του προπονητή του Άρη, ο οποίος έδωσε και τα εύσημα και τα συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Μέσα στο γήπεδο, βέβαια. Είπε ότι. Πραγματικά είναι φανταστικός ο κόσμος του ΠΑΟΚ και ήταν υπόδειγμα σήμερα. Και φυσικά ο άνθρωπος είπε την αλήθεια. Έτσι. Αυτό που είδε, δεν νομίζω να έχει κανείς κανένα παράπονο. Όταν βλέπεις ότι όταν μια ομάδα πηγαίνει, γενικά σε όλες τις χώρες, δηλαδή πηγαίνει προς τα πάνω πατώματα, όταν πάει να διεκδικήσει πρωτάθλημα, θα πω εγώ, βλέπεις ότι δεν υπάρχουν ούτε μπουκαλάκια να πέφτουν μέσα, ούτε τέτοιο. Και ειδικά μετά από αυτό που έγινε. Τέλος πάντων, τελείωσες αυτά που θέλεις να πεις. Όχι. Τώρα. Δεν τελείωσε, τόσο λίγο. Πες κανένα μισάωρο. Εντάξει, μόνο είναι ολόκληρο μάτσο είδαμε. Πάω χάρη είναι, δεν είναι. Πιστεύω, όχι, πιστεύω. Να μην πούμε και 5 πράγματα. Εγώ θα σου πω πώς θα πεις. Νομίζω ότι έκανε αρκετά μεγάλο rotation. Και, ως ένα σημείο, δεν έπρεπε όμως. Καλά κάνει. Καλά κάνει ο Ρουμάνος.
Πώς δεν έπρεπε, εσύ δεν είπες ότι το μάτς είναι όχι, αδιάφορο. Σε ρωτάω, έκανε καλό. Το και τώρα είναι διάφορο. Κοιτάξτε, κερδίζαμε αδιάφορο. Το αν έκανε καλό ή όχι, θα φανεί την Κυριακή. Σωστό, μαζί το είπαμε. Το ότι έκανε rotation με την Τζέλσι, του βγήκε σε καλό. Με την ΑΕΚ. Εμείς μπορεί να την έχουμε πληρώσει. Πήρε γιατί ένα δεν ξέρουμε. Εσείς μπορείτε να την πληρώσετε. Τι έγινε δεν με ξέρουμε, το... ναι. Δεν ξέρω κιόλας γιατί τι έχει γίνει. Να, εδώ δεν μπορούν να μας πληροφορήσουν. Αν είναι στο νοσοκομείο. Τώρα, ναι. Τώρα που μιλάμε. Είναι στο νοσοκομείο Μπρούνο Γκάμα. Ναι, αν ο Γκάμα έχει τραυματιστεί. Στα πλευρά. Είναι, ναι, έχει χτυπήσει τα πλευρά. Έχει χτυπήσει, εντάξει, μπορεί να είναι. Θα δείξει τώρα η ακτινογραφία τι θα τον κάνουν. Μαγνητική θα τον κάνουν. Αλλά να ξέρει ότι θα πούν σήμερα δεν θα ισχύει. Γιατί? Εγώ πιστεύω ότι ο ποδοσφαιριστής δεν θα παίξει με την Τρίπολη. Αν δεν παίξει είναι μεγάλη απώλεια. Γιατί στο λέω. Σήμερα είναι Τετάρτη. Ναι. Ο συνήθως το ρεπορτάζ λέει ότι για να έχουν μια ασφαλή γνωμάτευση. Γνωμάτευση ιατρική και για να βγουν εξετάσεις μου θέλει τουλάχιστον ένα 24ωρο. Δηλαδή Πέμπτη Παρασκευή, γεια σας. Θα δούμε. Δεν θα δούμε πώς είναι. Ανάλογα αν πονάει, πονάει και πώς θα είναι. Ότι πονάει για να πάει νοσοκομείο. Το λιγότερο κάταγμα. Είναι, μπορεί να είναι και το να φας τη γλώσσα σου. Τι να φάω τη γλώσσα μου, ρε φίλε. Κατσίκι. Αλλιώς διαπονούσε ο άνθρωπος, θα έμπαινε και θα έπαιζε. Δεν θα έπαιζε με 10. Εντάξει. Θα δούμε. Δεν ξέρω αν έχουμε καμιά πληροφόρηση εδώ και από το δημοσιογραφικό τώρα, team εδώ του σταθμού. Αλλά παρακαλώ να την έχουμε. Να μιλήσουμε λίγο για το μάτς. Έτσι ξεκίνησε. Αυτό σου έδωσε. Ξεκίνησε. Γενικότητα έλεγα. Αγωνιστικά να μιλήσουμε. Μπήκε. Ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Είχε την κυριαρχία τη μπάλα. Νομίζω ήταν γύρω στα 60-40, 55-45. Το πρώτο 25 λεπτό, ναι. Όλο το ημίχρονο ήταν. Ναι. Είχε κατοχή μπάλας, έκανε κάποιες ευκαιρίες και ο Άρης έκανε κάποιες ευκαιρίες. Εκεί που γίνεται το 1-0, με ένα πέναλτι ηλίθιο, ένα ανόητο πέναλτι, ναι, που κάνει λάθος. Μήνες, γιατί σηκώνει και τα δύο χέρια. Πέναλτι, να σου, εντάξει. Στην αρχή φάνηκε ότι δεν ήταν, αλλά ήταν μέσα τελικά. Σηκώνει εντάξει. Και τα δύο χέρια, βρίσκει μπάλα το δεξί. Να λέμε ότι βλέπουμε. Στην αρχή φάνηκε ότι ήταν ψηλό έξω, αλλά ήταν μέσα. Τέλος. Υπέροχη εκτέλεση του Πέλκα. Φοβερή εκτέλεση του Πέλκα. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα εκεί ο θεματοφύλακας του Άρη. Ναι, πολύ. Τι έκανε ο Πέλκας, πήγε εκεί και συνθηματάκια φώναζε κάτι τον έργο. Πήγε στη θύρα 4 μπροστά και. Τι, το σήμα έκανε ο άνθρωπος. Όχι, κάτι τέλος πάντων. Το σήμα έκανε. Φίλε, πανηγύρισε ο άνθρωπος. Όχι, ρε. Τι, το παγορέψα. Όχι, βέβαια. Δηλαδή αυτό έλειπε να μας πείτε. Πανέγραφε. Να παγορεύσετε στο πάω χάρη που σκόραρε ο Πέλκας. Όχι, ρε φίλε. Λίγο πολύ. Too much, λέω. Τέλος πάντων. Τον Άρη και βάλε γκολ. Εντάξει, ρε φίλε. Με τον Άρη. Άμα δεν πανηγύρισε τον Άρη, ποιο θα πανηγύρισε. Πλάκα κάνει. Λοιπόν, και κόντρα στον αγώνα, εκεί δηλαδή που πάνε να μπει με ένα 0 ημίχρονο. Κάνει αυτή τη χαζομάρα, αυτή την ανοησία, αυτή τη βλακεία, την απερισκεψία ο Γκαφατζής, ο Λαθέρ Χατσερίδης. Χτυπάει μπάλα στον Κίτσιο πάνω και σου κάνει δώρο ένα γκολ. Εκεί γυρνάει όλο το μάτς. Μπαίνεις με ψυχολογία 1-1, ναι, εκεί άμα μπεις με 1-0, εντάξει, νομίζω το δεύτερο μήχρονο θα είναι άλλο μάτς. Σου γυρνάει το μάτς, δηλαδή σου κάνει δώρο ο Χατσερίδης και δίνει δικαίωμα να βγάζει σήμερα γλώσσα και στόμα. Έτσι. Φυσικά σε όλο αυτό συμβάλλει. Και ο Κίτσιου, ο οποίος παίρνει μια ηλίθια, ανόητη, εντελώς δεύτερη κίτρινη κάρτα, που είναι, αλλά εγώ θα πω εδώ για τον κύριο, Σιδηρόπουλο. Ναι. Μακάρι ο κύριος Σιδηρόπουλος, ο οποίος κατά 90% σήμερα έπαιξε καλή διαιτησία, είχε καλή διαιτησία. Εκτός από εκείνο το δώρο που σου κάνει το έμεσο, δεν υπάρχει έμεσο εκεί. Δεν υπάρχει, όντως. Εντάξει, δεν υπάρχει έμεσο, αλλά μπορούσε να δώσει ένα πεναλτάκι. Στο 84. Ναι, δεν υπάρχει κανένα έμεσο εκεί πέρα, στο κάνει δεν δώρο. Υπάρχει έμεσο το λόγο. Έτσι. Αλλά το πεναλτάκι αν ήθελε το σφύριζε. Αλλά ο Σιδηρόπουλος δηλαδή, δίνει ωραία, στο 2, ναι, στο δεύτερο λεπτό, στην πρώτη φάση που γίνεται, ναι, μέσα στο γήπεδο της Τούμπας, ναι, στον ΠΑΟΚ, στον παίκ του ΠΑΟΚ, στον Κίτσιου, ναι, αυστηρότατη κίτρινη κάρτα. Στην πρώτη είναι προσπάθεια που κάνει, στο πρώτο μαρκάρισμα που γίνεται στον αγώνα, στο 2, δίνει στον Κίτσιου κίτρινη κάρτα και στην ουσία τον αφοπλίζει στο να παίξει δυνατά. Στο δεύτερο... Και να έχει το νου του. Να απαντήσω. Έτσι. Στο δεύτερο λεπτό σε μάτς παγκοσμίου κυπέλου κιόλα και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ήταν αυτό. Α, το παγκοσμίο κυπέλου. Είναι για Πάο Κάρης τώρα στο. Πάο Κάρης είναι μεγαλύτερη βαρύτητα από μάτς παγκοσμίου κυπέλου. Yeah. Κόκκινη κάρτα πήρε άλλο στο δεύτερο λεπτό. Τι θα πει δηλαδή. Με αυτή την τέτοια, άμα είναι να μην παίρνει στο δεύτερο λεπτό κάρτα, να βγάλει κανένα όπλο πολυβόλο, το πήρε ο Πάο. Γιατί εσύ ο Σιδηρόπουλο σήμερα έχει ένα παράπονο. Έχω το πεναλτάκι στο 84. Ποιο πεναλτάκι? Το Μπρούνο Γκάμα. Ποιο πέναλτι, ρε φίλε. Πεναλτάκι. Πεναλτάκι. Άμα θέλει το δίνει. Για άμα πες λίγο τη φάση, δεν το 84. Ναι, τι έγινε. Ο Μάτος ήταν, δεν ξέρω ποιος ήταν. Έγινε, τι έγινε. Ξέρω εγώ, το βρίσκει λίγο στα ποδάρια. Ναι, δεν το θυμάμαι. Εγώ ούτε καν το θυμάμαι. Άκουσε, για πες τι. Τον βρήκε σου λέω. Τον βρήκε στα πόδια, ρε φίλε, με τη γάμπα του τον βρήκε. Ναι, πού, μέσα στην περιοχή. Πού, έξω. Ναι. Μέσα. Μάλιστα. Καλά. Άμα ήταν ανάποδα, εγώ θα το δούμε λίγο τη φάση θέλω.
στο ημίχρονο, να δούμε λίγο τη φάση. Το 84. Αν μπορεί κάποιο φίλο να μου τη στείλει, αν υπάρχει, ναι. Θα το δούμε. Εγώ έχω να πω. Μακάρι. Να το, στο γράφει κι άλλο. Μακάρι. Άσε τη γράφει άλλο τώρα, φίλε. Τώρα Αργιανός τι θα πει. Λοιπόν, μακάρι, μακάρι σε όλα τα μάτς να με σφυρίξει εμένα η διαιτησία όπως σφύριξε σήμερα ο Σιδηρόπουλος τον Άρη μέσα στην Τούμπα. Ωραία. Και λέω εγώ τώρα, εδώ κάνω και το εξής ερώτημα. Τι δουλειά είχε ο πρόεδρος του Άρη Θοδωρής Καρυπίδης που υπάρχουν βίντεο, φωτογραφίες να συνομιλεί στο γήπεδο του Πανιωνίου, στο Πανιώνιος Ολυμπιακός, στο ημίχρονο. Κανόνιζε τη διευθυνία. Να κάνουν πηγαδάκι ο κύριος Μπαρμπασάβας με το δηλωμένο πρόεδρο του Άρη, Ολυμπιακό, κύριο Θοδωρή Καρυπίδη, στο ημίχρονο Πανιώνιος Ολυμπιακός. Τι δουλειά έχει εκεί ο κύριος Καρυπίδης και να μιλάει σε αυτό το μάτς, στο Πανιώνιος Ολυμπιακός και να λέει με τον Μπαρμπασάβα τι. Προφανώς ναι, εγώ κάνω ερώτηση στους φίλους του Άρη. Θα γιατί θα απαντήσω όταν εγώ. Που δεν τους είδατε εσείς, δεν υπάρχουν στοιχεία. Είπατε ότι ο Σαββίδης έπινε καφέ με το Μαρινάκι και κάτι τέτοιες τρέλες. Που δεν βγάλατε καμιά φωτογραφία. Είναι ράδιο Αρβίλα. Αθηναϊκά site. Εντάξει, τα οποία προσπαθούν να τρεμπήσουν το ΠΑΟΚ. Εδώ υπάρχει φωτογραφικό υλικό, υπάρχει βίντεο. Υπάρχει ότι ο πρόεδρος και δηλωμένος Ολυμπιακός του Άρη. Ο πρόεδρος του Άρη, ο κύριος Θοδωρής Καρυπίδης, δηλωμένος Ολυμπιακός από μικρό παιδί, ήταν στο Πανιώνιος Ολυμπιακός με τον Μπαρμπασάβα στο ημίχρονο και τα λέγανε. Και ρωτάω εγώ στου Αριανού, πόσο περήφανοι είστε τώρα. Που έχετε πρόεδρο Ολυμπιακάκια. Δηλωμένο κιόλα και το βλέπετε να μιλάει με τον Μπαρμπασάβα που τον βρίζατε. Ένα μήνα κάνουμε εκπομπή. Συνέχεια το ρωτά αυτό. Δεν είναι... Φυσικά και θα το ρωτάω. Και εγώ θα απαντάω. Θα όμως. Το ρωτάω. Θα απαντάω όμω. Θα το ρωτάω εσάι. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, αφού αυτό ισχύει. Άμα λέω ψέματα, πε μου τάσο τρέγια, λε ψέματα. Λοιπόν, όταν τελειώσει θα απαντήσω. Α, μπράβο. Τίποτα δεν έχω. Εγώ σου λέω μακάρι, μακάρι. Τη διαιτησία σήμερα που είχε ο Άρης από τον Παοξή Σιδηρόπουλο που λέτε. Έτσι που έδωσε κάρτα στο 2. Στο 2, μου έδωσε, με άφησε να παίξω 35 λεπτά με τον Κίτσιο. Εγώ νομίζω σήμερα ότι ο Άρης φόρεσε κόκκινα. Ωραία. Ούτε ο Ολυμπιακός δεν την είχε αυτή τη διαιτησία μέσα στην Τούμπα. Άρα φταίει ο Τσίπρα. Μακάρι ο ΠΑΟΚ. Προηγουμένως είπε 90% ήταν σωστός. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να έχει τέτοιες διαιτησίες σε όλα τα μάτς. Ωραία. Είπε προηγουμένως 90% σωστός. Να με σφυρίξουν έτσι, ρε φίλε. Μπορούν. Άρα ήταν σωστός. Δεν ήταν άδικο. Ναι, εγώ ειρωνικά το είπα. 90% σωστά να με σφυρίξουν και εμένα. Ωραία. Κατάλαβες. Τελειώσαμε. Εγώ, ναι, αυτή είναι η δική μου γνώμη. Εγώ, επειδή πάντα το λες και πρέπει δυστυχώς πρέπει να απαντάω συνέχεια, επαναλαμβάνω. Δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είναι ο πρόεδρός μου. Δεν με ενδιαφέρει. Α, τώρα δεν σε ενδιαφέρει. Όχι, ποτέ δεν με ενδιαφέρει. Ναι, αλλά όταν ο Καγκάτσης ήταν στον ΠΑΟΚ, σε ενδιαφέρει. Ποτέ. Όταν ο Καγκάτσης ήταν στην ΕΠΟ, λέγατε ότι είναι ΠΑΟΞης. Και όταν ήρθε η διοίκηση στον ΠΑΟΚ με τον Ζαγωνάκη, λέγατε ότι είναι ΠΑΟΞης. Αν αρχίζει και ο Άρης να ευνοείται. Αποφασίστε τι θέλετε. Όπως ευνοούσουν εσύ οι Πικακάτσι, τότε θα πω κι εγώ ότι κοίτα να δεις. Έχω Ολυμπιακό πρόεδρο και πλάκα κάνει. Τι έπρεπε να μου είναι που Καγκάτσι. Δεν θυμάσαι μου φαίνεται. Επικαγκάτσι προεδρία στην ΕΠΟ. Δεν έπαιξα Ευρώπη ενώ βγήκα βαθμολογικά. Αυτό δεν είναι τότε... το θέμα του Καγκάτσι, της Ευρώπης. Τι λες, ρε. Τότε που άνοιξαν οι τράπεζες. Τότε που άνοιξαν οι τράπεζες που λέτε. Ευρώπη. Πέμπτος και πήγε ο Ατρόμητος. Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε. Έπαιξε ο Ατρόμητος του Σπανού. Τιμωρήθηκε σαν τον Καγκάτσι όμως, όχι από τον Ευρώπη. Λάθος κάνεις. Η ΕΠΟ καθορίζει τι θα γίνει, όχι η Ευρώπη. Ωραία. Έχεις λάθος σε αυτό. Ωραία. Για μια οφειλία θυμάμαι καλά, γι' αυτό δεν έπαιξε. Δεν επιμένω, είναι δικό σου. Λέτε αυτό. Για την τράπεζα, λέτε για τον Καγκάτσι. Ο Καγκάτσι μ' άφησε να παίξω Ευρώπη, βαθμολογικά επαναλαμβάνω. Είχα βγει και έπαιξε ο Ατρόμητος. Ωραία, λοιπόν. Ψέματα λέμε. Λοιπόν. Ας βγουν οι ρεπόρτερ του Άρη, ας βγει ο Βαθύλακος. Επαναλαμβάνω. Έτσι, ο φίλος ο Χρήστατος να σου πει. Που τα ξέρει καλύτερα. Επαναλαμβάνω. Εμένα με ενδιαφέρει ο πρόεδρος μου να έχει πληρωμένη την ομάδα και η ομάδα να επιτυχαίνει κάθε χρόνο του στόχου του. Και οι στόχοι θα ανεβαίνουν από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα, από αυτήν την πρώτη χρονιά, θα ανεβαίνουν οι στόχοι. Mm. Φέτος είναι Ευρώπη και κύπελο, αν μπορούμε να το πάρουμε, και θα ανεβαίνουν οι στόχοι. Αυτό να το ξέρει ο κ. Καρυπίδης. Mm. Άμα δεν μπορεί, να μπορέσει να το αφήσει, να αφήσει την ομάδα σε κάποιον μεγαλύτερο, να την πάει περισσότερο. Οι στόχοι θα ανεβαίνουν. Ναι, διάβασε τα και να πω κι εγώ όμως, μίλησε κανένα 20 λεπτό. Βεβαίως. Δεν θα κάνω, θα πάμε κατευθείαν στο διάλειμμα και ανοίξουμε. Όσο θες, δε φίλε, όχι, ναι, διάβασε τα. Εκπομπή μας είναι. Άμα δεν μιλήσει εσύ και εγώ, ποιο θα μιλήσει. Ο Ζάτσης. Εντάξει, γιατί προφανώς θα θέλει και κόσμος να βγει. Θα βγει ο κόσμος. Λέει ο 779. Το χάρισε το Χίο Άρη σήμερα. Επέστρεψε, λέει ο Άρης, όπως είδατε, αν και μάτς γοήτρου. Ο Σιδηρόπουλος θα έδινε το πέναλτι στο 84. Αν ήταν, λέει, για πάω, ρωτάει. Το μυαλό σε γκάμα και τρίπολη. Και λέει από πάνω. Ο Καρύπ σήμερα ήταν αρχικός αποστολής διμένος με φόρμες του Άρη. Ταχώνει στον Άρη και έγινε πιο αργανός από αλλιώς. Δεν το δέχεται. Να βγει να το δηλώσει. Δεν το δέχεται. Να βγει να το δηλώσει όπως έχει κάνει δήλωση δημοσίως και είπε από μικρό παιδί είμαι Ολυμπιακός.
να βγει και να πει: εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός πλέον. Ωραία. Έκανα κολοτούμπα, έγινα τσίρκο μεντράνο και ωραία, έγινα αργιανός. Να βγει να το δηλώσει 779. Θα απαντήσω εγώ στο 779. Γιατί προφανώς είναι αργιανός ο φίλος. Γιατί άμα βγει και το δηλώσει ωραία, αυτό. Αν βγει και το δηλώσει ωραία, αυτό όπως ναι, έγινε αργιανός, θα έχει και λίγο διαφορετική αντιμετώπιση όχι, νομίζω. Εγώ να πω όμως, φίλε 779, δεν με ενδιαφέρει αν δηλώσει. Με το κόκκινο δαχτυλίδι που ωραία, λέω, φίλε 779, δεν με ενδιαφέρει αν δηλώσει εμένα ο Καρυπίδης ότι είναι Άρης. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι η ομάδα πληρωμένη, ποτέ να μην έχω ξανά τα ίδια αυτά που πέρασα και ξέρεις που οδήγησαν τον Άρη σε μικρότερες κατηγορίες και η ομάδα να πετυχαίνει κάθε χρόνο τους στόχους του. Που οι στόχοι, επαναλαμβάνω, του Άρη από φέτος και τις επόμενες χρονιές θα ανεβαίνουν. Δεν θα είναι στάσιμοι. Έτσι να του πεις του κυρίου Καρυπίδη. Αν θέλει να είναι Άρης, ας είναι Άρης. Αν θέλει να είναι Παναθηναϊκός, θα είναι Παναθηναϊκός. Όσο είναι στον Άρη, είναι πρόεδρος του Άρη και θα πρέπει ο Άρης να προοδεύει γεωμετρικά. Άρα λοιπόν, αυτό να ξέρει. Ο Ζάχος ο Ντρούλινγκ λέει, ναι, δεν τον ενδιαφέρει που έχει γάβρο πρόεδρο. Δεν με ενδιαφέρει. Μπράβο. Δεν μπράβο, με ενδιαφέρει. Άρα είσαι περήφανος. Γιατί εμάς λέγατε Ρουφιάνος του Βορρά. Δεν με ενδιαφέρει. Εμάς λέγατε Ρουφιάνος του Βορρά. Ο πρόεδρος πρέπει να έχει την ομάδα πληρωμένη μπράβο, και η ομάδα να μην αδικείται και να πετυχαίνει τους στόχους. Στο βωμό δηλαδή της διάκρισης και τα λοιπά. Έτσι, να έχουμε γενίτσαρους που λέτε εδώ. Έτσι λέτε εσείς. Είχα αργιανούς και είδα τα αποτελέσματα. Λοιπόν, άντε να δούμε και με τους Ολυμπιακούς. Πάμε να δούμε. Όταν θα δω εύνοια θα πω ότι κάτι πάει καλά. Έτσι λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι θα πρέπει να παίξει το Άρης. Είναι ρετσινιά, όσο είναι και η ρετσινιά της Γάμα Εθνικής. Δεν πειράζει. Που υπηρέτησες 2 χρόνια. Καλά έκανα. Είναι παράσιμο. Είναι παράσιμο από το τέλος. Ήμουνα στο άρμα του Ολυμπιακού και έπεσα. Κοίταξε λίγο. Πού να μην ήμουν και δηλαδή. Στην παρέλαση βλέπω τον πρώτο και τον τελευταίο. Εντάξει, εσύ άμα δεν είσαι λίγο από τους κοντούς. Κατάλαβες. Είναι λοιπόν τεράστια ρετσινιά. Εντάξει, και νομίζω ότι πρέπει να ντρέπονται πάρα πολύ φίλοι του Άρη που έχουν γάβρο πρόεδρο. Ωραία, ωραία. Είναι η σάξια ρετσινιά με τις χρονιές που υπηρέτησες Β' και Γ' Εθνική και σου πήρε το πρωτάθλημα Πασεραϊκός στη Γάμα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Με πήρε ο Πασεραϊκός και ήμουν στο άρμα του Ολυμπιακού. Έτσι είναι. Ωραία. Φυσικά, στη Γ' Εθνική σε παράτησε. Ωραία, ας με παράτησε. Σε παράτησε, δεν σε χρειαζόταν. Φυσικά σε ξανάπιασε. Και αυτό σε ξανάπιασε. Που είναι φίλος με τον πρόεδρό σου. Ωραία. Και ο κίτρινος, ο άλλος, ο Γατούλης. Άρα εγώ, για να το ξαναλέμε τα ίδια, εγώ ήμουνα γκόμενα του Ολυμπιακού και έπεσα και εσύ ήσουνα ενάντια στον Ολυμπιακό με την ΕΠΟ του Γκυρτζίκη και του προηγούμενου, πώς το λέγανε, με τις σαρδέλες και σώθηκες. Είναι λογικό. Για την γκόμενα του Ολυμπιακού που έπεσες, ναι, δεν το λέω. Εγώ το λένε τα στοιχεία. Εγώ το λέω. Έτσι. Εγώ το λέω. Άρα λέω ότι εγώ ήμουν γκόμενα του Ολυμπιακού. Εγώ το λέω. Εγώ δεν κινδύνεψα ποτέ. Εγώ το λέω. Που δεν κινδύνεψες. Πότε. Πώς δεν κινδύνεψες. Με σαρδέλες τι έκανε. Και σαρδέλες. Για χαρά, ποτέ δεν ήμουν στη ζώνη υποβιβασμού. Τι καλά, καλά. Μπες και δες. Τέλος πάντων. Μη λέτε πάλι ανακρίβες, γιατί και χθες έλεγες ότι ο ΠΑΟΚ έπεσε στο μπάσκετ και ξεφτιλίστηκε. Πώς, αφού δεν είχε συμμετοχή. Ρώτα, πες στο σκουντί. Βράζει το σκουντί. Εσύ το είπες. Εγώ από δηλαδή, σένα τ' άκουσα. Άμα σε ρωτήσουν. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε συμμετοχή σε εκείνη τη χρονιά. Ωραία, αν ρωτήσεις. Αν εσείς θέλετε να το παρουσιάζετε. Δεν έχουν λείψει από την Αφέθνη. Δεν γίνεται. Στο μπάσκετ. Ποιο θα βάλουν τον ΠΑΟΚ μέσα ή όχι. 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 Άρα το ίδιο. Όχι, ρε φίλε. Εντάξει. Δε, ωραία, δεν έχει όλες τις παρουσίες στην ΑΕθνική. Στην Α1 τέλος πάντων. Δεν έχει. Το 63-64 δεν έπαιξε. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Ωραία, ωραία. Άλλο να μην παίξω. Ωραία. Έτσι, ωραία. Και άλλο να παίξω και να υποβιβαστώ. Από το σκουντί, δεν έχει ωραία. Διαφορά. Ωραία, σωστό. Συγγνώμη, έχει διαφορά ή δεν έχει. Έχει διαφορά, αλλά είπαμε. Έχουν γίνει 45 πόσα γίνει, ναι, έχουν γίνει πρωταθλήματα. Εσύ έχει πάρει μέρος σε 44. Εντάξει. Μα αφού έλειπα, δεν ήμουν. Τι να κάνω, ρε φίλε. Δεν πήρες μέρος. Μα εσύ είπες ότι έπεσα, δεν έπεσα. Εντάξει, δεν το είπα εγώ. Σκουντή σου λέω το εγώ άκουσα. Εγώ από σένα το άκουσα. Εσύ το άκουσα από μένα που το άκουσα από το σκουντή. Πάλι τα ίδια θα λέω. Φιλέ, ο Σαββίδης 676 δεν είναι ΠΑΟΚ, αλλά δεν δήλωσε και Παναθηναϊκός. Ωραία. Για να μην μπερδευόμαστε. Εντάξει, είχε μία ομάδα στο Ροστόφ, ήρθε, πήρε τον ΠΑΟΚ, δεν χρωστάει κανέναν. Έχει κάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες, έχει κάνει ομαδάρα. Εντάξει, διεκδικεί το πρωτάθλημα, διεκδικεί Champions League. Και δεν είναι δηλωμένο ούτε Ολυμπιακό ούτε Παναθηναϊκό όπω κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο. Αν γελάνε και τα τσιμέντα. Για να μιλήσω κι εγώ. Καταλαβαίνει ποιοι γελάνε. Ξεκινήσω από το τελευταίο. Γιατί απάντησα σε αυτό που είπε. Ναι. Ξεκινάω από το τελευταίο για του Σιδηρόπουλο. Πιστεύω ότι ήταν καλή η διαιτησία του Σιδηρόπουλου. Καλή. Γιατί ήταν και εύκολο το παιχνίδι. Δηλαδή. Ήταν ένα παιχνίδι χωρί βαθμολογικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν ήταν πιστεύω μάτς πρωταθλήματος και ήταν αυτό, πιστεύω ότι θα είχαμε διαφορετική διετσία, αλλά εντάξει, αυτό μένει να το δούμε την 20η. Μάτς πρωταθλήματος, αλλά και άλλη εντεκάδα. Μένει, σωστό. Μα λέω για τον διετή, δεν λέω για την εντεκάδα. Λέω δηλαδή ότι την 22η αγωνιστική, αν είναι πάλι ο Σιδηρόπουλος, που νομίζω δεν θα είναι,
Θα δούμε άλλη διετσία. Πιστεύω να είναι ξένος. Γιατί από ό,τι διάβασα κάπου, ξένοι θα είναι και στα μάτια. Εγώ εύχομαι στο Χαρελάου να με παίξουν όπως έπαιξε σήμερα ο Σιδηρόπουλος στον Άρη. Ξένος θα είναι. Ξένος θα είναι. Δηλαδή να δώσει καμιά κάρτα στο Μαυράι στο δεύτερο λεπτό. Άμα την αξίζει, θα την πάρει. Δεν υπάρχει χρονικό όριο. Είτε στο πρώτο δευτερόλεπτο είναι στις καθυστερήσεις, την παίρνει την κάρτα. Έτσι λέει ο κανονισμός και έτσι είναι. Εγώ λέω τέτοια διετησία σήμερα ότι ο Ολυμπιακός δεν την έπαιρνε μέσα. Το 84, εγώ δεν θα το πω. Μου στέλνουν πολύ αργιανοί Mars Penalty. Δεν υπάρχει, λέω, Mars Penalty. Αλλά άμα ήθελε πήγαινε στη βούλα και δεν θα τον έλεγε κανένα τίποτα. Είναι μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή, το βρίσκει να στο γόνα, εντάξει, το πέφτει κάτω. Ωραία, έτσι όπως το πάτε, θα υιοθετήσω κι εγώ ότι υπάρχουν δύο χέρια του Άρη μέσα χέρια στην περιοχή που δεν δίνει πέναλτι ο Σιδηρόπουλος. Να δούμε και αυτό που λέτε εσείς. Υπάρχουν δύο χέρια και στη μία, μάλλον σε περίπτωση, κάνει ακούσιο. Το λες και ακούγεται. Ναι, εγώ βλέπω την πρόθεση του Σιδηρόπουλου όταν δίνει το έμεσο μετά το πέναλτι. Που είπε του παραδέκτη ότι δεν υπάρχει έμεσο. Άμπρα, σου δίνει την ευκαιρία κάτι στο 1-1. Αυτό μου λέει ο Σιδηρόπουλο. Ο Παοξή Σιδηρόπουλο που λέει. Δεν γίνεται καμιά ευκαιρία και αυτά δεν παίρνει. Καλά, πλάκα κάνει. Από εκεί γκολ να μπει. Τρία μέτρα στην εστία είναι, ρε φίλε. Από εκεί δεν παίρνει γκολ. Εντάξει, α μην το βάρουσε τότε, ρε φίλε. Έλεγε δεν ήταν. Ωραία, λοιπόν. Τι λέμε τώρα. Λοιπόν, συνεχίζω. Λοιπόν, τελειώσαμε το Σιδηρόπουλο. Ήταν ένα μάτς εύκολο για το Σιδηρόπουλο. Δεν είχε να χάσει τίποτα και φάνηκε αυτό. Και τις κάρτες τις έβγαλε άνετα και το πέναλτι το έδωσε. Και το έμεσο το έδωσε που δεν ήταν, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λοιπόν, άμα ήθελε έδινε και το πέναλτι και θα ήταν άριστο. Άμα ήθελε έδινε και τα άλλα δύο πέναλτι τα χέρια όχι, του Άρη. Ακούγεσαι και εσύ και ακούγομαι και εγώ. Φυσικά, λοιπόν, πάμε για τον Άρη που για μένα, πάμε για τον Άρη που ακούγεται, που όπως είπες για τον ΠΑΟΚ, να πω και εγώ 2-3 λογάκια για τον Άρη, που μπήκε μέχρι το 25ο λεπτό χεσμένο στο γήπεδο, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Μια τούμπα εκκλησία. Πολύ κόσμο, δεν περίμενα τόσο κόσμο να πω την αλήθεια, αλλά εκκλησία πραγματικά. Έχουμε συνηθίσει αλλιώς στην Τούμπα. Μέχρι το 25ο λεπτό δεν υπήρχε Άρης. Το ένα λάθος μετά το άλλο. Ο Σιώπης δε ασύνδετη, τα back, τα center back, όλοι δεν ξέρω. Το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Εκεί, εφόσον δεν φάγαμε δεύτερο γκολ, ήμασταν τυχεροί. Όχι ότι έκανε ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Νομίζω άλλη μία ευκαιρία πρέπει να είχε. Μετά από το 25ο λεπτό άλλαξε το παιχνίδι, δεν ξέρω, Άρδιν. Ο Άρης πάτησε την μπάλα κάτω. Προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο, βγήκε μπροστά. Έκανε μία-δύο ψηλοφάσεις. Έβαλε τον γκολ. Βρέθηκε συνεννόηση, προφανώς ανέβηκε ο Ματίγια πολύ, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Βέλεθ ήταν πολύ καλός, νομίζω ήταν ο καλύτερος του Άρη. Βέβαια πάλι μπροστά ο Άρης είχε πάλι κάποια προβλήματα συνεννοησίας. Δεν ξέρω, ο Γκάμα πάλι δεν μου άρεσε εμένα σήμερα. Δεν ξέρω, ελπίζω το παλικάρι βέβαια, γιατί είναι σημαντικός παίκτης για τον Άρη να μην έχει, και επαναλαμβάνω, να μην έχει κάτι. Και επαναλαμβάνω, θέλω εδώ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού που μας ακούνε λογικά. Να μας πληροφορήσουν τι γίνεται, αν υπάρχει κάποια πληροφόρηση, τουλάχιστον μέχρι τέλος της εκπομπής. Έχασε ευκαιρία ο Άρης να κερδίσει. Έχασε ευκαιρία, βέβαια δεν θα έλεγε και κάτι, θα έλεγε στην ψυχολογία πιο πολύ. Το σημαντικό μάτς, επαναλαμβάνω, είναι την Κυριακή. Πρέπει το γήπεδο να γεμίσει και πρέπει ο Άρης να κερδίσει, γιατί είναι ένα μάτς όσον αφορά την έξοδο στην Ευρώπη, είναι αυτό που λέμε το εξάποντο. Είναι 6 πόντων αυτό το μάτς. Πρέπει να κερδίσει. Και πιστεύω θα κερδίσει, έστω και με μισό μηδέν θα κερδίσει. Ήθελα κάποια ακόμη πράγματα. Με αποσυντώνησες, ρε, για να σου πω την αλήθεια. Γιατί, ρε, φίλε. Να σου πω την αλήθεια, γιατί. Με αποσυντώνησες. Πρέπει να τα γράφω και να έρχομαι γιατί, τελικά. Ρε, φίλε, όχι, λίγο έτσι, δηλαδή. Εσύ πήρες αποτέλεσμα, είσαι χαρούμενος. Εγώ είμαι απογοητευμένος από την εμφάνιση ομάδας μου και αποσυντώνησες. Επαναλαμβάνω, γιατί πολλά ακούμε και για επιτυχίες και γιατί και εσύ. Χαρείς και μια κάρτα εκεί στο θέατρο που κάνει απέναντι στον Μπρούνο Γκάμα, έτσι. Να σου την έδινε, ναι, ωραία. Λοιπόν. Επιτυχία για τον Άρη Τρέγια θα είναι αυτός επιτυχημένος, θα είναι αυτός που θα φέρει τίτλο στον Άρη, αυτός θα είναι επιτυχημένος. Ούτε η Ευρώπη δεν είναι επιτυχία για τον Άρη, και ας μην την έχει δεδομένη όπως ήταν, και καλά λέτε εσείς, εμείς μόνο πετάμε τις φανέλες και βγαίνουμε και πρώοι Σλαβίδες. Αυτό ήταν κάποτε, έτσι. Ναι. Τώρα ποιος το λέει, αυτό είναι, ναι, γελίος. Εντάξει. Εγώ σου λέω για τον Άρη αυτό δεν είναι δεδομένο, αλλά δεν είναι επιτυχία. Επιτυχία για τον Άρη από εδώ και πέρα θα είναι αυτός που θα φέρει τίτλο στον Άρη. Αυτός θα λογίζεται επιτυχημένο. Σου επιτρέπω, βέβαια. Κάτσε πρώτα να καθιερωθεί στην αλφαδική. Αυτό είναι τη φάση. Καλά, άσε, ναι, το θα καθιερωθεί. Κάτσε να καθιερωθεί στην αλφαδική. Δεν σε αποπίσω. Το αποπίσω. Γιατί πολύ βιάζεσαι. Καλά, εντάξει. Το αν θα καθιερωθεί. Δεν στάσου, δηλαδή ακόμα δεν είναι. Ναι, έκανε τρεις νίκες. Ωραία, ρε παιδί. Την καρπαζιά με τον Γιάννη, έτσι. Βρε, και να πέσω πάλι σου. Κάτσε, ρε Σιζάχου. Να ξέρουμε τι λέμε, ρε φίλε. Όχι να ξέρουμε τι λέμε. Στα λεγόμενά μου θα μου πει τι λέμε. Γιατί δεν μπορώ να απαντήσω. Θα απαντήσω. Αλλά αυτό είναι. Όχι. Θα απαντήσω
Ναι. Αλλά αυτό είναι το τέτοιο του Αριανού. Λέω ότι... Ποιο είναι το τέτοιο του Αριανού? Το πιστεύω του Αριανού. Ότι ο επιτυχημένο σαν αυτό θα φέρει τίτλο. Ποιος, εσύ θες τίτλο φέτος δηλαδή? Φυσικά θέλω. Τι γιατί θες, το κύπελο θέλω. Γιατί κύπελο, δεν, okay. Δεν μπορώ να το πάρω το κύπελο. Μπορεί, όλοι μπορούν να το πάρουν. Α, μπράβο. Αυτό λέω. Δεν λέω. Και ο αίτητο πάτο μπορεί να το πάρει. Φυσικά μπορεί να το πάρει. Φυσικά. Όχι με αυτό το σκεπτικό. Εγώ δεν λέω ότι έχω τι περισσότερε. Δεν μπορώ να έχω εγώ τι ίδιε ελπίδε με τον αίτητο πάτο. Ο αίτητο πάντων έχει 0,5%, εγώ έχω 5%, ο άλλο έχει 10%. Ο Πάοκ πόσο έχει? Είπα έτσι, που 5%. Είναι, που είναι αυτό που το έχει ο πάρει Πάοκ, τα δύο τελευταία χρόνια. Ωραία, εσύ πες μου πόσο έχει. Εσύ πες μου πόσο έχει. Εγώ πιστεύω ότι έχει τουλάχιστον 50%. 50% και όλοι οι άλλοι μαζεύουν το άλλο 50% δηλαδή. Όχι, εγώ δεν θα είμαι υπερβολικό. Αυτές που θα διεκδικήσουν οι ομάδες το κύπελο Ελλάδος, ναι, είναι οι γνωστές. Είναι ο Πάοκ, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός. Έχει καμιά έκπληξη, δεν ξέρω. Άρα μέσα στην έκπληξη είναι η Ξάνθη. Ωραία. Ακούσεις. Ο Άρης πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρει σε διπλά μάτς. Ωραία. Δηλαδή, ακόμα και με τον Ορδαϊκό να παίζει σε διπλά μάτς, πιστεύω ότι θα αποκλειστεί. Η άποψή σου. Ναι. Δεν το λέω η άποψή μου, το λένε τα νούμερα. Η άποψή σου είναι από το 1970 έχει να πάρει κύπελο. Να το αλλάξει. Εγώ τη νέα χιλιετία πήρα 4. Εγώ λέω ότι ο στόχος της ομάδος φέτος είναι μίνιμουμ 5η θέση. Μίνιμουμ και. Του διεκδίκηση του κυπέλου και από του χρόνου λέω τον κύριο Καρυπίδη ότι η σκάλα θα ανεβαίνει. Δεν θα μένει εκεί. Δηλαδή του χρόνου ναι, μεν τα κεκτημένα, αλλά θα κοιτά και παραπάνω. Και όσο πάει πιο παραπάνω. Ναι. Αυτό ζητάτε πέρα. Εδώ ζητάει πέραντι. Αλλά και οι πέτρες. Εντάξει. Εντάξει, δεν πειράζει. Ρε τους ανθρώπους, εσύ ζήτησες πέναλτι. Ναι, εντάξει. Εδώ δεν είστε πέναλτι που ζητάει, ρε παιδιά. Εδώ δεν καλά, εντροπή. Δεν σε αποπίσω. Δεν σε αναγνωρίζω. Τι δεν φίλε. Τι δεν σε αναγνωρίζω. Πλάκα κάνεις. Όχι, πλάκα ολίτη θα κάνω. Για δε από εδώ πέρα. Πλάκα κάνεις, δε φίλε. Για δε εδώ πέρα. Πλάκα κάνεις, δε φίλε. Καθόλου κάνω. Το πόδι δεν το βάζει τρέγια. Εντάξει. Δεν το βάζει το πόδι τρέγια. Ακίνητο είναι τρέγιωμάτο. Το πόδι το βάζει το τρέγιωμάτος ή όχι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο παίκτης πάει και πέφτει πάνω στο πόδι του μάτος. Ωραία. Εγώ δεν δες πώς τραβάει το μάτος στο πόδι του. Ναι. Κοίτα. Ναι. Και κάτσε, το δεις, δε φίλε. Το είδα 50 φορές. Κοίτα πώς τραβάει ο άνθρωπος το πόδι του. Την αποπίσω τέτοια δεσμευτικά. Ποια αποπίσω τέτοια. Την αποπίσω. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση πέναλτι τώρα. Μπορεί να μας πεις ότι δεν τον ακούμπησε κιόλας. Είναι γελιότητα. Μπορεί να μας πεις ότι δεν τον ακούμπησε κιόλας. Τα δύο χέρια του Άρη είναι πιο πολύ πέναλτι. Α, εντάξει. Δύο χέρια. Τραβάει πόδι. Ποιο πέφτει πάνω στο μάτι. Είναι επιθετικό φάουλ του Γκάμα. Επιθετικό φάουλ δεν είναι. Αλλά ούτε πέναλτι. Αυτό εδώ δεν είναι. Για δε μα τώρα εδώ. Τι να δω, ρε φίλε. Το πόδι το βάζει. Το πόδι ποιο βάζει. Αυτό πέφτει πάνω στο μάτι. Okay. Δηλαδή τι θες να κάνει, τον αφήσει τον πίπε περάστε. Αυτός πέφτει πάνω στο μάτος και ο Πρίγιοβης δεν έπεσε πάνω στην πρώτη αγωνιστική. Όχι, βέβαια. Στα χέρια του. Φυσικά. Okay. Καλά, okay. Πλάκα κάνεις. Ο άλλος κάνει, ρε φίλε, κούρσα 10 μέτρων. Όχι, πλάκα κάνεις. Σέρνεται, τον ανατρέπει ενώ έχει τσιμπήσει την μπάλα ο Πρίγιοβιτς και τον ρίχνει κάτω. Τελευταίο μου σχόλιο και να πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και να ανοίξουμε τις γραμμές όσο περισσότερο κόσμο αν μπορούμε να πάρουμε. Τι διάλειμμα κάνουμε, 11 θα κάνουμε. 11 κατευθείαν. Άνοιξε γραμμές. Λοιπόν. Άνοιξε γραμμές. 23-10 μέχρι να κάνει το σχόλιο του Ζάκο. Όχι, εντάξει, για τους... 23-10, για το 287 ναι, ναι. Και 3 οχταράκια. Σωστά. Οι γραμμές είναι δικές σας. Να ακούσουμε και τη δική σας άποψη. Εσείς ακούσατε τις δικές μας. Ναι. 6-9-45, 287 και 3 οχταράκια από κινητό με χαμηλή χρέωση. Και οι τροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε. FM και ενώ την άποψή σας στο σχόλιο σας, οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Στο 54-526 μπροστά έχει τα... μηνύματα ο Τάσος, θα διαβαστούν όλα όπως φυσικά και θα σχολιαστούν. Λέει ο 741, η σημαία Κούδας, τι είχε δηλώσει ρε παιδιά, ο παδός ποιας ομάδας, ναι. Σε όλα τα μάτια Σιδηρόπουλος ζητάει ο ΠΑΟΚ, τυχαίο, λάθος κάνεις φίλε. Ο Σιδηρόπουλος είναι αυτός που πέρσι στο μάτς με την Λάρισα νομίζω δεν είχε δώσει δύο κόκκινες κάρτες στην ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά. Θέλω να πω λίγο, γιατί το έγραψα. Θέλω να πω για εσύ το πες τώρα 741 και όλοι οι φίλοι του Άρη ότι δεν έπαιξε καλά σήμερα τον Άρη. Επαναλαμβάνω. Ο Άρης έκανε 18 μεταγραφές, κάπου και 19. Δεν μπορούν να βγουν και όλες. Δεν λέω ότι ο Κολάσο είναι, όπως είπε προηγουμένως για το Χατζερίδη, παλτό ή το οτιδήποτε. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι σίγουρο αυτό που περιμέναμε. Πολλά λάθη και προσέξτε, γιατί πολλοί κάνετε ένα λάθος. Επειδή στην αρχή και στα φιλικά και στα τέτοια το χρησιμοποιούσε ως δεκάρι, έχει και το δέκα από πίσω, νομίζω ότι ο Κολάσο είναι δεκάρι. Ο Κολάσο στην Μπόκα έπαιζε αριστερό μπακ και αριστερό εξτρέμ. Αυτή είναι η θέση του. Μην ξεγελιέστε, επειδή τον έβαλε σε μερικά μάτς, ειδικά στην Ολλανδία, πίσω από τον επιθετικό. Ιδιαίτερα ήταν μπακ, αριστερό μπακ, αλλά
και μπροστά έπαιξε και εξτρέμ. Έτσι έπαιζε στην Μπόκα. Εκεί διακρίθηκε, αν διακρινόταν τέλος πάντων. Βασικός έπαιζε σε αυτές τις θέσεις. Άρα αυτή είναι η θέση του. Τον θεωρώ. Δεν περιμένω κάτι περισσότερο από τον Κολάσο. Θεωρώ ότι είναι. Άντε να το πω έτσι, λιγότερο πετυχημένη μαζί με τον Μερέντεθ, πώς λέγεται αυτός, Μενέντεθ, η λιγότερο πετυχημένη, για να το πω έτσι λίγο πιο soft, η λιγότερο πετυχημένη μεταγραφή μας ο Κολάσο, και καλό είναι, μια που εκεί πέρα και στα μπάκα έχουμε αριστερά και δεξιά έτσι ένα προβληματάκι. Νομίζω ότι οι πρώτες κινήσεις που θα γίνουν, αν όχι στην επόμενη μεταγραφική περίοδο, το καλοκαίρι, θα είναι σε αυτές τις θέσεις. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα γίνουν αυτές οι κινήσεις σε αυτές τις θέσεις, και νομίζω ο κύριος Διαμαντόπουλος είναι ήδη στην Αργεντινή. Αυτός είναι ΠΑΟΚ, είναι ΠΑΟΚΣΙΣ, είναι. Ποιος? Διαμαντόπουλος. Όχι, όχι, άλλη ομάδα είναι. Όχι, όχι, δεν είναι ΠΑΟΚΣΙΣ. Τι ομάδα είναι? Άλλη ομάδα δεν ξέρω, ούτε Άρης είναι ούτε ΠΑΟΚ πάντως. Καλαμαριώτης είναι. Θεσσαλονικιός είναι. Ούτε Άρης είναι ούτε ΠΑΟΚ. Σου είπε κάποιος ότι είναι ΠΑΟΚ. Κάπου τα άκουσα, ναι. Όχι, δεν είναι ΠΑΟΚ. Γι' αυτό με αποδείξεις ξέρω ότι δεν είναι ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Δεν μας ενδιαφέρει. Είπαμε τη δουλειά του σωστά την έκανε. Οι μεταγραφές που έχουν έρθει περισσότερες είναι πετυχημένες. Και όπως το βλέπεις και εσύ και στην ομάδα σου, δεν γίνεται. Εσείς πήρατε 5-6. Πόσους πήρατε τώρα φέτος? 6 πήρατε. Το Βέρμπλουμ πήρε. Το Βέρμπλουμ. Κανένας παίζει βασικός από αυτούς πήρε. Το Κατσερίδη πήρε. Κανένας δεν παίζει βασικός. Είναι μεταξύ Πάγκο και τέτοιο. Τον Τόσκα πήρε. Ο Τόσκας ήταν. Α, και αυτό που είπες τώρα, μια πελίζει για τέτοιο. Γιατί δεν ξέρω. Εγώ το βλέπα έτσι. Τα περισσότερα λάθη μπορεί να κάνει ο Χατσερίδης βέβαια, γιατί είναι και αμυντικός όπως και το τερματοφύλακα. Φαίνεται το λάθος. Τα περισσότερα λάθη το έκανε αυτός ο Σάκοφ. Πώς το λέτε? Ο Σάκοφ. Ναι. Το ένα λάθος μετά το άλλο έκανε. Δηλαδή, όποτε κλέψαμε την μπάλα εκεί στο κέντρο, ήταν ο Σάκοφ μέσα. Εντάξει, ο Χατσερίδης. Αλλά βέβαια εκεί στο δεύτερο ημίχρονο στις αρχές, ναι, που κάνει το λάθος ο δικός σας, εκεί ο Πέλκας δηλαδή, άμα ναι, το βάλει τον κολάκι. Εντάξει. Θα είναι, ναι, άλλο μάτς. Το χάσε ο Πέλκας, όντως. Ο Κολάσο το κάνει το λάθος. Και δεν το είπα για το λάθος αυτό. Λάθη είπαμε κάνουν όλοι. Γενικά ο Κολάσο δείχνει ότι τουλάχιστον νομίζω μέχρι ότι τώρα. Η πιο κλασική ευκαιρία είναι αυτή. Ξέρεις τι μου λένε. Ξέρεις τι λένε πολλοί. Όταν έρχεται κάποιος από Αργεντινή, γενικά από εκείνο το ημισφαίριο, λένε θέλει ένα χρόνο προσαρμογής. Εγώ το μόνο τέτοιο παίκτη πραγματικά που θυμάμαι. Που ήθελε, που στην αρχή δεν μας έδειχνε τίποτα και εσύ θα το θυμηθείς τώρα αυτό. Και μετά ναι, ήταν παιχταράς, ξέρεις ποιος δεν μπορείς να θυμηθείς. Σιγά λίγο. Γιάννη, έχουμε κανένα θέμα στα τηλέφωνα? Γιατί με στέλνουν μηνύματα ότι παίρνουν και δεν πιάνουν. Δεν ξέρω. Έχουμε. Όλα καλά είναι. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραία. Εντάξει. 23-12-87-38 και λέω. Ένας τέτοιος παίκτης υπήρχε τουλάχιστον όσο ήταν ο Μπορέλη, αν θυμάσαι του Παναθηναϊκού. Ο Μπορέλη, ναι. Το θυμάσαι. Ναι, το 7. Που ήταν πραγματικά. Που ήταν πραγματικά στο πρώτο εξάμεινο και λάσπη, αλλά ήταν παιχτάρας ο άνθρωπος. Τώρα, άμα είναι ο νέος Μπορέλη, ο Κολάσο, λίγο δύσκολο το βλέπω. Εγώ θα σταθώ πάλι άλλη μια φορά στην απόδοση Χατσερίδη και Βέρμπλουμ, η οποία είναι τραγική. Ναι. Δηλαδή, έως τώρα αν ήμουν εγώ, Χατσερίδη θα έδινα, ξέρω εγώ, δανεικό, ας έγινε 1,5 εκατομμύριο ευρώ και θα κάτσει στον πάγκο, θα τον έδινα στον Απόλλων Σμύρνης. Έτσι, και το Βέρμπλουμ θα τον έδινε στη Λαμία. Εγώ δεν μπορώ να το πω για τον Κολάσο. Έως τώρα. Έως τώρα λέω. Μου αρέσει, Κολάσενα. Οπότε πρόσεξε λίγο. Κολάσενα και κλάιμα. Να σε πω τώρα κάτι. Ναι. Έως τώρα, με αυτά που έχω δει, Χατσερίδη στον Απόλλωνος Σμύρνης δανεικός, ναι, και Βέρμπλουμ στη Λαμία. Δανεική. Έως δηλαδή, τώρα. 1,5 και 1,3 εκατομμύρια. Αργότερα, αν δέσουν, αν πιάσουν την πραγματική του απόδοση, αν, μπορεί να πω κάτι διαφορετικό. Έως τώρα. Έως τώρα, βάσει αγωνιστικής απόδοσης που έχω δει και από τους δύο, από τον Λαθέρ Γκαφατζή Χατσερίδη και από τον δεν υπάρχω Βέρμπλουμ, οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά είναι, έως τώρα επαναλαμβάνω, τέλη Σεπτεμβρίου, είναι αποτυχημένες μεταγραφές. Έως τώρα το επαναλαμβάνω. Πώς λένε τη γυναίκα του Βέρμπλουμ? Ξέρω εγώ, ναι, τι νοιάζει. Δεν της άρεσε η Θεσσαλονίκη. Δεν της άρεσε η Θεσσαλονίκη και θα πάει στη Λαμία. Μπορεί να πάει και στην Καστοριά μια βόλτα. Η Καστοριά είναι και ωραία πόλη. Ας πάει στη Ζούλτε Βάρεγκεμ, ρε φίλε. Έλα. Θέλει, πάει. Πάμε στον πρώτο φίλο. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα, φίλε μου. Λοιπόν, σε παίζω με 10 παίκτες. Σου παίζω με τα τρίτα. Με ποια και δεν μπορείς να με κερδίσεις. Ποια ήταν τα τρίτα, δηλαδή, φίλε? Ποια είναι τα τρίτα? Ναι. Ο Κίτσιου. Κίτσιου. Ναι. Ήταν ο Χατσερίδη. Ήταν ο Βέλντρουμ. Ο Βέρμπλουμ είναι τα τρίτα. Του έδωσε 1,5 εκατομμύριο για να τον έχει τρίτο το Βέρμπλουμ. Σε αυτή τη φάση είναι τρίτο. Άρα δεν είναι τρίτο. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Το Βέρμπλουμ δεν τον πήρε για βασικό. Και εγώ το Μαυράι πρώτη φορά έπαιξε.
Δεν το πήρε το Βέρμπιλ. Ένα λεπτό, παιδιά. Το Βέρμπιλ δεν το πήρε. Βασικό. Αλλά δεν είναι έτοιμο όμω. Δεν έχει σχέση, τον πήρε για βασικό. Το αν δεν είναι έτοιμο, δεν φταίω εγώ. Άτι, δεν είναι έτοιμο. Δεν φταίω εγώ. Και εμένα δεν είναι ο Σιώπη. Έτοιμο, όχι ο Μαυράη. Όχι, τα τρίτα το λε εσύ. Μια χαρά μπήκαν και στο δεύτερο όλοι. Και με 10 παίκτες και δεν μπορεί να με κερδίσει. Τι να κάνουμε, ήταν άστοχη η επιθετική μου. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Καλεγαρέ. Εμένα με υποτιμά αυτό που λε. Και υποτιμά γιατί. Γιατί και με τα τρίτα να παίξω μέσα στην Τούμπα που δεν τον νοιάζει τον Άρη, πολύ σωστά λέει ο Ζάχος. Δεν νοιάζει εμένα, σε βασικό. Και με 9 να παίξω, τον Άρη αυτό να εγώ θέλω να τον κερδίσω μέσα στην Τούμπα. Εμείς θέλουμε όμως πρωτάθλημα. Ναι, πέρα από ότι θέλεις πρωτάθλημα μαζί σου, τέτοιο μάτσο όμως και για λόγους ψυχολογίας, επειδή θες το πρωτάθλημα και η ψυχολογία είναι ένας βασικός παράγοντας για τα μάτσα επόμενα. Θέλω να τον κερδίσω, φίλε. Είναι σήμερα το αποτέλεσμα αποτυχημένο. Είναι επιτυχία για τον Άρη, το χ που παίρνει. Είναι αποτυχία για εμάς. Βεβαίως είναι επιτυχία. Αυτό πρέπει να πανηγυρίζουνε. Αλλά έπαιξαν με τα τρίτα μας. Τα είπα. Στο δεύτερο μπήκαν όλοι. Όλοι οι ποιοτικοί παίκτες του ΠΑΟΚ μπήκαν. Εκτός ο Πρίγιοβιτς. Όλοι, φίλε. Ο Μάτος δεν μπήκε. Ο Μπίσεσβαρ δεν μπήκε. Ποιο Μπίσεσβαρ. Παίζαμε με 10. Παίζαμε με 10 όταν μπήκαν αυτοί. Ο Μπίσεσβαρ, αλλά μην μπήκε. Στο 45 μπήκε, 46. Δεν έπεσε από την αρχή ο Μπίσεσβαρ. Τραυματίστηκε ο Καντουρί. Όταν ξεκινήσαμε τα πρώτα 15 λεπτά, πήγαμε στο 75. Κουδούνια δεν κάνατε, αλλά ήσασταν πολύ καλύτεροι όντως, γιατί μπήκαν χεσμένοι οι δικοί μας. Ναι, έχασε κάτι μάτια ο Πέλκας, εκεί πέρα κάτι. Τι μάτια, έχασε ένα στο δεύτερο μήχρονο, έχασε ο Πέλκας μάτι. Ποιο έχασε το δεύτερο μήχρονο, αυτό. Για το δεύτερο δεν μιλάμε τώρα. Την ασίστ του Κολάσο, ναι, που δεν την έκανε γκολ, όντως. Όχι, για γενικά λέμε, στο δεύτερο που μπήκαν. Άλλη φάση δημάσαι, φίλε, εκτός του Πέλκα. Όχι. Εγώ θυμάμαι κανένα δύο-τρία σουτ δυνατά του Άρη. Που ψήλος έσφιξαμε από πίσω. Δηλαδή ένα μάζεμα το έκανα, ρε παιδί μου, ξέρεις, εκεί λίγο κάτω από τη μέση, όταν πήγαινε την μπάλα προς την εστία. Εντάξει, μόνο αυτό είχανε σουτ. Δεν είχανε πελάσεις μέσα στην περιοχή. Φιλαράκι, σουτ ξεσουτ, άμα κάτσει η μπάλα στο μπλε μάτι και σου κάνει το 1-2, θα αρχίσουν και το κράξιμο, ξέρεις, το δεν θέλει πολύ. Κατάλαβες. Σίγουρα. Τίποτα. Ναι. Σήμερα έπρεπε να κερδίσεις έστω και με 2-0, γιατί και εμένα το 2-0 ήταν λίγο. Λοιπόν, άμα κάνεις κανένα 0-2 το γάβρο όμως θα τα ξεχάσεις όλα. Τραγιά. Μαζί σου μας ενδιαφέρει. Κοίταξε, η ουσία είναι το πρωτάθλημα, το είπα στην αρχή στον πρόλογο, φίλε. Αλλά και αυτό το μάτς έπρεπε έστω με 1-0 να το πάρεις. Για πολλούς λόγους. Εντάξει. Έγινε. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής σου, δύο ποδοσφαιριστές σου είναι ολόκληρος ο Άρης. Δηλαδή, άμα σου πω δύο ποδοσφαιριστές σήμερα που παίζουν στην Ιντεκάδα, είναι ολόκληρο το μπάτζετ του Άρη. Φίλε, να τα λέμε όλα, δεν είναι κακό. Έχεις έξι παιχνίδια φωτιά. Ναι, μαζί σου σου λέω. Και αυτό ήταν παιχνίδι. Πόσο θα αντέξει η ομάδα. Και αυτό ήταν, παιχνίδι που με τα δεύτερα μπορείς να το πάρεις. Εντάξει, ρε παιδί μου. Αλλά... Μπράβο, φίλε. Το έβαλες μέσα στα έξι επόμενα παιχνίδια φωτιά, προφανώς και το Χαρλάο, αλλά εφόσον με τα τρίτα δεν σας κερδίσαμε, θα κάνετε πάρτι στο Χαρλάο. Μην στεναχωριέσαι. θα κάνετε περίπου. Εγώ εύχομαι στο Χαρλάο να έχω στο Χαρλάο τη διαιτησία που είχε σήμερα από Σιδηρόπουλο με στην Τούμπα. Σου την έφερα όμως, παραδέξου το. Να σου δώσει καμιά κίτρινη στο 2. Αυτό να λέω. Θέλουν και ξένο διαιτητή κιόλα. Διαιτητή να θέλουμε. Να σε καλά, φίλε. Να πάρουμε του υπόλοιπου. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, έχουμε τον Χρύσανθο τον Τζαλτίδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Λοιπόν, σ' ακούμε, Χρύσανθε, έλα. Στο Χαριλάο δεν είναι Ρώσος ο διαιτητής ή Τσέχος, θα το δώσει το πέναλτι. Πάμε στον επόμενο. Χρύσανθε. Έλα, μας ακούτε. Πάμε στον επόμενο, θα ξαναπάρει. Ναι. Γεια σας. Γεια σου, Χρύσανθε. Ο Χρύσανθος δεν είσαι με τίποτα. Ποιος είναι? Γεια σας, κύριε Τρέγια, Τάσο. Γεια σου, Νίκο. Τι έγινε σήμερα, του Παρετάσο? Τι έγινε, ατυχές αποτέλεσμα? Όχι ατυχές αποτέλεσμα. Αφού είναι όλα τα τσαπάκια αυτά που έχεις φέρει από τη Ρουσία, ρε φίλε. Τσαπάκια, ρε Νίκο, και να έχουν κάνει 28 νίκες, 29 μάτς, δεν υπάρχει. Για τον κόσμο που τρώει σανό είναι έτσι. Τσαπάκια είναι. Αυτός ο κύριος Σιδηρόπουλος έπαιξε πολύ ωραίο το παιχνίδι του. Ένα το κρατούμενο, δύο το κρατούμενο. Καλό μάνασμεν είναι ο κύριος που είναι ο μεγαλομέτωχος. Είναι καλό μεροκάμα από τον μεγάλο αρχηγό. Το γνωρίζετε αυτό, κύριε Τάσο? Πες, Νίκο, την άποψή σου. Το μάνασμεν παίρνει καλό μεστό από τον μεγάλο αρχηγό που είναι κάτι, είναι καλή.
Ναι, δεν είναι. Και έχει φέρει πούμε, από τη Ρωσία τα αυτά τα ταπάκια. Έχει φέρει αυτό το, πούμε, αυτό το δέντρο να πούμε από την Ουκρανία. Ο Ουκρανός είναι να πούμε ούτε για τη Λίπολη δεν μπορεί να παίξουν αυτοί. Αυτοί που έχει όλους αυτούς τους παίχτες, ούτε τη Λίπολη έχει καλύτερο παίχτες από αυτούς. Προπονητής ο Ρωμά, που παθά το προπονητή ο Ρωμά. Σε τι ρε φίλε. Νίκο, συγγνώμη λίγο, περίμενε λίγο γιατί κάτι τρέχει το ρεπορτάζ. Υπάρχει λίγο Τσαλτίδης να πει κάτι για τον Μπρούνο Γκάμα νομίζω. Για τον τραυματισμό. Έλα Χρήσαθε. Τι κάνετε. Ναι. Μ' ακούτε. Δεν σε ακούμε. Πώς απαντάτε τότε. Θα σε ξαναπάρει ο Γιάννης. Θα σε πάρει ο Γιάννης. Σε πάρει ο Γιάννης. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν ακούγεται ο Χρήσαθες καθόλου. Ναι. Έλα Νίκο. Ναι, εγώ ξαναλέω πάλι Τάσο. Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι που μένα ως Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν βλέπετε, ωραία. Αλλά εσύ δεν παραβλέπεσαι. Ναι, δεν είναι καλός. Γιατί ο Πάκο. Δεν είναι καλός, καθόλου καλός ο Πάκο. Από το ξεκίνημα του προδείγματος. Κοιτάξτε φίλε μου. Άλωθηκες ο Πάκο σε τέσσερα γράμματα. Και όχι αυτός ο κύριος που παραστά το μεγάλο με το management που χρεώνει τους παίκτες που με εκατομμύρια που δεν είναι εκατομμύρια είναι βούγα τις χιλιάδες και δεξιά και αριστερά. Έχει φέρει από το Σουηδό, έχει φέρει το Ρουμάνο, έχει φέρει από αυτό τον Ουκρανό, από την Ουκρανία και το δέντρο το ψι που μόνο πρέπει να αλλάζει, λάμπες να αλλάζει. Έτσι, έχει φέρει και τον Αργεντινό, τον Μαρσέλα που παθάνε τον τερματοφύλακα. Έτσι. Δηλαδή αυτό το σωματείο δεν έχει προκοπή. Τρώει ο κόσμος το σανό που τρώει ο κόσμος είναι φουλ. Μισό λεπτό λίγο Νίκο. Περίμενε λίγο σε παρακαλώ. Συγγνώμη, δεύτερη φορά το διακόπτω. Έλα Χρήσαθε. Μα ακούτε τώρα. Τώρα καθαρά. Ωραία, τρεις φορές δε φίλε. Τρεις φορές δε φίλε. Το λέει και το σύνθημα. Τρεις φορές. Έτσι λέει το σύνθημα. Έτσι λέει το σύνθημα. Παρ' όλα αυτά, αντί για 3-0, είναι 1-1 σήμερα. Αδιάφορο μάτς δεν ήταν. Αδιάφορο έγινε τώρα. Έτσι δεν λέγατε. Αφού ήταν αδιάφορο, γιατί έβαλε το μάτο στον Μπίσεσβαρ και τον Μπρίγκοβιτ. Για να παίξουν να είναι έτοιμοι για την Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Βέβαια. Εσύ γιατί δεν άφησες έξω και τώρα την πληρώνεις με Μπρούνο Γκάμα, λογικά. Δεν είπα, ρε φίλε, ότι έχω. Γιατί έχεις δύσκολο μάτσο. Δύσκολο. Δεν είναι 60 εκατομμύρια το ρόστερ. Ναι, καλά και εσύ το. Είναι 30. Το άκουσα και το είπε. Τι 60. 60 εκατομμύρια. Εν τέλος πάντων, δεν με απασχολεί αυτό. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Να μην έχεις καμιά απώλεια την Κυριακή με την Τρίπολη. Για πες μας. Γι' αυτό κράτησα το Μαρτίνες έξω. Θα παίξω Μαρτίνες και θα μια χαρά. Έχω παίχτες. Τι έπαθε ο Μπρούνο. Ο Μπρούνο έχει πάθει θλάση κοιλιακών. 15 με 20 μέρες εκτός δράσης. Τα μιλάει ο Τρέγκας, τον ακούτε. Άρα χάνει Τρίπολη, Πανιόνιο και θα είναι απόλυτα έτοιμος για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν το βλέπεις. Μπορεί να υποτροπιάσει. Μπορεί να υποτροπιάσει. Κυλιακούς. Δεν ξέρουμε. Πώς θα υποτροπιάσει τους Κυλιακούς. Μόλις για να μπει σε ένα πρόγραμμα προπόνησης. Θα σου πω εγώ. Να υποτροπιάσει. Δεν κακό. Άκου τι θα κάνετε. Ας είναι ανέτοιμος τον ΠΑΟΚ. Και να είναι αυτός θα παίξει άλλος, δε φίλε. Να σου πω κάτι. Έτσι ώστε μέχρι τώρα που τον έχω δει, θα είναι απώλεια για τον ΠΑΟΚ αν δεν παίξει. Ναι, ωραία. Ο Γκάμα. Ο Μπρούνο Γκάμα. Λοιπόν, θα είναι μεγάλη απώλεια αν δεν παίξει στο Γκάμα. Πρόσεξε εκεί τις νοσοκόμες, μήπως είναι καμία ΠΑΟΞΟΥ και του βάλει τίποτα εκεί σε κανένα φαγητό. Πρόσεξε. Κατάλαβες. Δεν έχει τέτοια προβλήματα. Δεν έχει τέτοια προβλήματα. Α, όχι, γιατί θα πάει στο Διαβαλκανικό που είναι φιλικό. ιατρικό κέντρο προς εσάς. Κάντε ένα συλλαλητήριο για το Διαβαλκανικό. Προς εμάς είναι το Διαβαλκανικό. Ναι, αφού είναι. Αφού εσείς το είχατε χωρικό πόσα χρόνια. Ναι, όχι, ο Ολυμπιακός το είχε. Εσείς. Ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό και πήγανε. Γι' αυτό και πήγανε τον κύριο. Γι' αυτό και πήγανε τον κύριο. Ο γιατρός, ο καρδιολόγος, πώς τον λένε. Χαλβατζούλης, ο κύριος Χαλβατζούλης. Καλά, όλοι οι γιατροί μπορεί. Οποιοδήποτε γιατρός μπορεί. Αυτός το είπε. Εκεί δεν ήταν ο άνθρωπος, δεν ήταν εκεί. Εκεί ήταν. Εκεί δεν δούλευε. Τι σημασία έχει που δούλευε ο άνθρωπος, δε φίλε. Χορηγός λέμε. Μην μπλέκεις τους γιατρούς. Εγώ τον Άγιο Λουκά έχω, φίλε. Στον Άγιο Λουκά πάω. Μάλιστα. Α, μπράβο. Ναι. Εντάξει. Ναι, μπράβο. Αυτό το ξέρουμε. Αυτό το ξέρουμε. Λοιπόν, άρα τα μαντάτα δεν είναι καλά, Χρήσαθε. Όχι, μια χαρά είναι. Εκτός. Μια χαρά είναι. Να έκανε ρωτέισο και να βάζει τον Ασλίδη από την αρχή. Τώρα θα την πληρώσει. Ο Μαρτίνες θα έπαιζε. Τώρα θα την πληρώσει. Και τι να κάνουμε, ποδόσφαιρο είναι, παιδιά. Άμα δεν συγγνώμη. Να δούμε και Στάσου. Να παίξει πάω Κάρι και να μην χτυπάει κανένα, να παίξουμε πασούλε. Να δούμε και ο Ελκαντουρί τι έχει. Γιατί και ο Ελκαντουρί μπορεί να την πληρώσει. Καλά, ο Ελκαντουρί εντάξει, έχει. Ο Ελκαντουρί είναι δεκαδάτο, φίλε. Είναι παίξει δεκάδα, βέβαια. Στα τρία πρωταθλήματα έχει ξεκινήσει Ελκαντουρί δεκάδα. Βεβαίω. Με την ίδια λογική σου, βέβαια, και από τον Άρη από του 11 λείπαν 3-4 σήμερα, έτσι.
Τζανακάκης και Δελιζής δεν έχουν χάσει λεπτό μέχρι τώρα. Mm-hmm. Είναι η βασική και αντικατάστατη. Mm-hmm. Ο Μαυράη έπαιξε πρώτη φορά. Εγώ δεν ήξερε πώς λέγανε σε κάποια φάση. Ήθελε να φωνάξει το Βέλεθ και τον έλεγε ψήτεση. Mm-hmm. Δεν ήξερε το όνομά του ακόμα. Και ο Σιώπης πρώτη φορά έπαιξε. Ο Σιώπης έπαιξε πρώτη φορά και δεν μ' άρεσε. Mm-hmm. Ναι, δεν ήταν καλός. Στο δεύτερο καλός ήταν. Στο πρώτο ήταν όμως τέτοιο. Ναι. Ο Κολάσο ήταν κακός. Θα τη χάσουμε την Κολάσα να πάει. Πώς? Θα τη χάσουμε την Κολάσα. Ανέβηρε, θα γίνει ο Μπορέλη ο νέος. Θα γίνει. Ναι, δύσκολα. Θεωρώ ότι έχασε μεγάλη ευκαιρία ο Άρης σήμερα. Γιατί είναι μεν έχει ευκαιρίες που πάνε out, αλλά είναι λίγο πάνω από το δοκάρι κλασικές και από τη μία σωστά διαβάζει το Μάτσο Ερέρα για το, με το Σόζα εκεί, δηλαδή back, από τα δεξιά, αλλά την ίδια στιγμή αν υπήρχε πιο επιθετικογενής παίκτης, δηλαδή αν είχες νέτο παράδειγμα εκεί, δεξιμπακ σήμερα, θα είχες βάλει 2-3 γκολ. Ναι. Γιατί δύο φορές βγαίνει μόνος του. Μία από το σουτάρι out. Σόουζα, ναι. Μία πάει να βγάλει σέντρα, τη βγάζει στα περιστέρια. Και άλλη μία φορά πάλι βγαίνει μόνος και δεν ξέρει τι να την κάνει. Εκεί αν είχε, δηλαδή αντίστροφα αν ήταν, ήταν ο Μάτος. Να αρχίσουμε τα αν, παιδιά. Όχι, αν ήταν ο Μάτος, παιδιά. Και αν ο Πέλκας έβαζε τον γκολ, σου λέει. Θα ήταν άλλο γκολ. Βέβαια, ξέρεις. Εγώ σου λέω, σου κάνω μια προσέγγιση ποδοσφαιρική. Είναι ένας παίκτης χωρίς ικανότητα στην επιθετική προσέγγιση του αγώνα. Βέβαια ξέρεις ποια είναι μεγάλη ευκαιρία. Ο Πέλκας του... έχει ικανότητα. Του Ναζλίδη είναι η πιο μεγάλη ευκαιρία. Ναι, ο Πέλκας έχει επιθετική. Βέβαια. Το χάσε όμως. Θα σου πω μια που δεν ο έγινε. Ο Πέλκας χάνει όμως από μια πάσα που του κάνει ο Κολάσο. Κολάσο. Που καταπληκτική ασίστ του βγάλει. Λοιπόν, ξέρεις ποια είναι. Εκεί που δίνει με κατά 40 μέτρα με τα χέρια Κουέστα στον Γκάμα και δεν βλέπει ο Γκάμα, ήταν ένας με δύο και δεν βλέπει τον άλλον που είναι μόνος. Το Ματέο Γκαρσία. Ναι, ο Ματέο ήταν. Και το δεύτερο είναι. Είναι αυτό που κάνει ο Ναζλίδης, που περνάει τρεις. Ναι. Δεν ξέρω πώς το έχει κάνει αυτό, με παπουνάκια αυτό το ένα. Ναι, και πάει να την πετάξει με εξωτερικό φάλτσο και χτυπάει το πόδι του κάτω. Ναι, δεν έγινε. Τι να κάνουμε. Και αυτό είναι το ποδοσφαίρο. Ναι, έτσι. Αυτό είναι το ποδοσφαίρο. Αλλά αυτό τώρα με τον Γκάμα που ο Ματέο Γκαρσία στα Γιάννενα κάνει απίστευτη ενέργεια, τη στέλνει στο δοκάρι. Σήμερα πάει με το σουτ κατά δύο γκολ. Έτσι είναι αυτό. Έτσι, αυτό είναι το άρα τώρα Χρήσαν δεν διάπεσε. Ο Γκάμα λέει για πες μου τώρα μπροστά. Δεν παίζει με Τρίπολη και Πανιόνι. Ναι, καλά, γιατί Τρίπολη. Μετά έχει διακοπή, έτσι. Ναι. Να το σημειώσουμε αυτό. Τρίπολη λέμε, άστο τώρα το Πανιόνι. Τρίπολη. Ναι. Ποιο θα μπει στη θέση. Ο Ντιγκινή θα μπει στη θέση. Έχει τον Ντιγκινή. Και έχει και το Μαρτίνες, άμα θες να τον βάλεις δεκάρι. Αυτό, εγώ ή να παίξει και. Μπορεί και ο Μαρτίνες να παίξει εκεί. Έχει επιλογές. Έχει επιλογές, αλλά πρέπει να παίξει ο Μαρτίνες. Και εγώ σήμερα έπρεπε να τον βάλει τον Μαρτίνες για μένα. Εγώ βλέπω ότι σήμερα, δεν ήταν έτσι. Σήμερα ο Άρης τα έδωσε όλα. Τι έκανε ο Άρης? Τα έδωσε όλα. Θα παρουσιαστείτε πάρα πολύ κουρασμένοι. Θα παρουσιαστείτε πάρα πολύ κουρασμένοι την Κυριακή. Κρυφοαριανό. Γιατί αναγκάστηκε και έβαλε τον Μάτος. Ναι. Τον έβαλε να παίξει ημίχρονο. Έπαιξε την Κυριακή. Παίξει ημίχρονο και πάει κουρασμένος κάτω. Ξέρεις το ρεπορτάζ. Για να γλιτώσεις. Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ το ξέρεις. Άριστα. Μπράβο. Ο Χατσερίδη, πέρα από τη βλακεία που κάνει την Ενωσή και σας κάνει δώρο τον γκολ και σας βάζει στο παιχνίδι, ένιωσε ζαλάδες και έφυγε. Ένιωσε ζαλάδες. Φυσικά, ρε φίλε, τέτοια ζεμπεκιά που τον έκανε ο Ματέο Γκαρσία, πώς δεν μην νιώσει ζαλάδες. Τώρα, με λάθος πάσα μπήκε τον κόλπο. Τι ζεμπεκιά. Τι λάθος πάσα. Κοπανάει τον παίκτη σου, τον Κίτσου, ποιος είναι εκεί μπροστά. Άλλο σου λέω. Ναι, τον Κίτσου, αυτό σου λέω. Ναι, ποια ζεμπεκιά. Έχει την μπάλα ο Χατσερίδη και χτυπάει πάνω στον Κίτσου, την παίρνει και βάζει γκολ. Από λάθος γκολ δηλαδή, από σπόντα. Εγώ άρχισε από εσύ πώς το βάλε. Εγώ σου λέω. Κάνει το βολεϊμπολίστα ο Γιουνές. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Λάθος δεν είναι αυτό. Λάθη είναι και τα λάθος. Λάθη είναι και μέσα στο άμα δεν γίνουν λάθη, θα μπουν και γκολ. Εγώ έχω να πω ότι μπορεί να πήρε ένα καλό αποτέλεσμα να πανηγυρίζει. Δεν είναι καλό αποτέλεσμα. Εγώ περιμένω. Δεν πανηγυρίζω, φίλε. Λοιπόν. Πέστε λίγο να διαβάσει το blog μου στο SDNA. Μα τα είδαμε, ότι δεν πανηγυρίζει. Τώρα να στο blog μου στο SDNA. Ο ανώτερος Άρης, φίλε, έχασε τεράστια ευκαιρία νίκης. Είναι απαράδεκτο. Ας το SDNA. Έπρεπε να κερδίσει. Άσε τώρα με τους πράσινους που τους πληρώνει ο Ιβάν, μην με λες εμένα τώρα. Πράσινους τους πληρώνει ο Ιβάν. Εντάξει, άντε μπράβο. Κάτσε, πες μου που είναι ο Ιβάν, να πάω να πάρω κι εγώ. Άσε μπράβο τώρα. Καλά, και πώς με πήρε εμένα ο Ιβάν με αυτά που λέω κατά του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πώς επήρε. Αυτό θα μας το πεις εσύ στον αέρα, να βγάλουμε και είδηση. Ξεκάρφωμα είναι. Να μπράβο. Εγώ περίμενα πάντως να είσαι στο Λευκοπύργο σήμερα. Κατηνιέρηδες εκεί θα ήταν. Έπρεπε να πανηγυρίζετε. Εκεί είστε εσείς. Έπρεπε να πανηγυρίζετε. Εγώ 2-3 παοξίδες. Αν μας βγήκε ο παοξίδες και το είπε. Για μας. Δεν μπορέσατε να μας κερδίσετε και τέτοια. Άμα πεις λίγο το αυτό. Μα ο πρώτος δεν το είπε. Λοιπόν, το είπα εγώ μετράει. Το τι είπε ο φίλος τώρα, εντάξει, το διόρθωσα νομίζω. Εντάξει, εμείς είμαστε απογοητευμένοι. Επειδή εσύ είναι στρούκτορας και ξέρεις πώς θα διαμορφώνεις κλίμα, βγαίνεις και αλλάζεις την τέτοια. Δεν αλλάζω τίποτα. Ο λαός μίλησε. Είναι αποτυχία για τον ΠΑΟΚ σήμερα το 1-1 με τον εαφώτιστο Άρη μετά από 4,5 χρόνια στην Εθνική. Άρα ξεφωνήστε. Άρα ξεφωνήστε, ρε παιδιά. Άρα τι είπε ο λαός και τι ομάδα. Καλά, άμα δεν ξεφωνήσετε, δεν άκουσε τι είπα. Τι. Δεν άκουσε κόπη.
Είπα, είπα ότι η Βέρμπλουμ είναι, πρέπει να φύγει τώρα δανεικό στη Λαμία. Πριν τα μας να τα έλεγες. Πριν τα μας τα έλεγες. Πριν τα μας τα έλεγα. Εγώ πριν τα μας τα έλεγα όλο το καλοκαίρι. 3-0 είπε χθες. 3-0 δεν είπες. Ναι, το είπα. 3-0. 2-0 χαλαρά υπό Παπαδόπουλος. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό υπό άλλος ο βασιλιάς. Όλοι ήσασταν τέτοιο. 1-2 είπα εγώ. Μα εδώ το λέγανε οι δικοί σας, φίλε. Ένα-δύο. Ένα, όλοι οι δικοί σας λέγανε, με 2-0 καλά είμαστε. Οι δικοί μας, ποιοι δικοί μας. 1-2 είπα εγώ χθες. Εκεί στο Εσκομπάρ κάποιος που φέρνεις που λες ότι, ότι είναι Άρης ενώ είναι Παοξίδες. Φίλε. Που τους δίνετε. Άκουσε να το πει. Χθες ήμουνα. Να σου πω τώρα κάτι, μόνο αυτό να σου πω. Χθες ήμουνα. Ένα το πρωί, άκουσες. Που βγήκε ένας και λέει γεια σου Χρυσανθέ και τα λοιπά. Σε έπαιρνα λέει και στο Άρης FM και έλεγα ότι Μαριανός για να κάνω μπαχαλό, αλλά είμαι ΠΑΟΚ. Το λέει μόνος του. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Το πρωί ρε. Δεν το άκουσα. Ολόκληρη κουβέντα έγινε. Δούλευα. Δεν υιοθετώ. Φυσικά δεν υιοθετώ γιατί πολλά γίνονται με βαλτές καταστάσεις. Χθες λοιπόν στο Εσκομπάρ. Δίπλα μου, γύρω μου μάλλον, είχα 14 Αριανούς, έχω μάρτυρα το Ζάκ. Ναι, 15 ήμασταν 14 Αριανοί. Αυτό είναι αναλογία στην πόλη, ρε. Αυτό το είπα. Ναι, αλλά δίδαξα. Είστε το 7% της πόλης. Μέσα στα μάτια με κοιτούσαν οι πιτσιρικά. Είναι αλήθεια ότι έχεις εμπειρία, ρε. Είσαι άξιος εκπρόσωπος, οκ, το παραδεχόμαστε, είσαι τιμόλογος. Και αντικειμενικός, αυτό είναι σίγουρο. Και πραγματικά σήμερα δεν ξέρεις τι να πεις. Είσαι ανάμεσα στην οργή να ξεφωνείς αυτούς που σου φέρουν, που ο Βέρμπλουμ και ο Χατζηδίδης που ξεφωνείς κάνει όσο όλο το ρόστερ του Άρη. Τα είπα αυτά, μην τα λες, τα έχει ακούσει ο Βέρμπλουμ. Μα τα είπα όλα αυτά. Είσαι ανάμεσα στο ξεφωνητό, αλλά δεν είχαμε επικάρεις κιόλας. Τα είπα όλα αυτά, ναι. μιλούσα 30 λεπτά. Καλά, όχι τότε, κάποια στιγμή με λέει ο Ζάχος αποσυντονίστηκα, δεν ήξερα τι. Όχι, δεν είπαμε, λέει τι ήθελα να πω. Το κακό με Βέρμπλουμ Χατζηδίδη είναι ότι δεν τους παίρνει ούτε ο Πλατανιάς δανεικούς, ούτε ο Ατρόμητος, ούτε κανένας από όλους αυτούς. Εντάξει, εγώ είπα μέχρι τώρα με αυτό που έχω δει, είμαι απογοητευμένος και από τους δύο. Τώρα στη συνέχεια, γιατί υπάρχουν άλλα 25-26 μάτς στο πρωτάθλημα και πόσα ακόμα στην Ευρώπη και τα, θα δούμε. Με τον Άρτα θα μας πείτε τι έγινε. Θα δούμε αν είναι καλές. Γιατί δεν λέει κανένα τι γίνεται. Ο Άρτα τιμωρήθηκε. Επάξια όπως έπρεπε, δεν έγινε τίποτα, όπως έπρεπε να λειτουργήσει. Πριν την ΑΕΚ όμως. Ένας επαγγελματίας προπονητής. Τι πριν την ΑΕΚ. Είδες τι ωραίο, ναι, αλλά το Instagram που ανέβασε. Ποιο. Δεν ασχολούμαστε με Instagram. Ο λόγος που αποκλείστηκα είναι επειδή ήμουν ο περσινός MVP. Δεν το με βραβείο, έβαλε φωτογραφία. Εγώ στηρίζουμε Ουάρντα. Στο Instagram ακολουθώ μόνο τα hot girls. Τώρα ξαναβάλτε, κι εγώ. Ξαναβάλτε, επειδή αυτό κάνει παρέα με hot girls, γι' αυτό τον ακολουθώ. Και με αγροτικό. Και με αγροτικό. Στηρίζουμε Ουάρντα. Την πιτάει, την πιτάει, αυτό βάλτε πάλι τώρα. Την πιτάει, την πιτάει, να ξέρει το Χαριλάο θα είναι εξετοιμωρημένο. Δεν νομίζω ότι θα είναι εκεί. Έτοιμο θα είναι. Ποιο. Ο Ουάρντα. Καλά, εντάξει. Έτοιμο θα είναι. Εντάξει, φίλε. Ναι. Βάλτο να. Κάτι έμαθα ότι θα πάει γονιπετή να ζητήσει συγγνώμη. Πώς πας στην Παναγιά. Πώς πας στην Παναγιά της Τίνου, κάτι συμπεθέρες. Αυτός δεν πάει, ρε, φίλε, είναι μουσουλμάνος. Από το μουσουλμάνος τι... είναι. Τόσο είναι μουσουλμάνος. Λάθος κάνεις. Τι λάθος κάνεις. Εγώ σου λέω θα πάει γονιπετή. Όπως πάνε. Όπως πάνε συμπεθέρες στην Παναγιά της Τίνου από το λιμάνι. Είπαμε να κάνεις το μαύρο άσπρο, τον άλλαξε και θρησκεία τον άνθρωπο, ρε εσύ. Ποιος ρε. Αιγύπτιος μουσουλμάνος. Και είναι Αιγύπτιος, δηλαδή δεν υπάρχουν χριστιανοί. Τι, άκου τώρα που το είπες. Ποιο προϊόν είναι το νούμερο ένα, με αυτό θα κλείσω. Προϊόν που πωλείται στην Τίνο. Τα σταυρουδάκια. Όχι. Για πες. Επιγονατίδες. Επιγονατίδες βέβαια. Σωστό. Επιγονατίδες. Γίνεται χαμός. Σοβαρά μιλάς. Ούτε ο Φίνι Κασίρου δεν πουλάει τόσες. Γιατί είναι για τα... καλό, για να κάνεις... Ναι, όντως, αλήθεια σου λέω. Γιατί πάνε, κάνουν δίδιο. Σαν αυτό που φοράνε οι μαρμαράδες, που περνάνε τα μάρμαρα. Κάπως έτσι, ναι. Γιατί αν ανέβεις όλο αυτό με τα γόνατα... Καλό αυτό, να το κοιτάξουμε... Χατσερίδες κάνει, κάνει για μάρμαρο. Εμπορικά, εμπορικά. Χατσερίδες για μάρμαρο κάνει. Μια χαρά είναι το παλικάρι να κάτσει χρόνια στον πάρο. Μου είπε ένας φίλος, ένα πάρα πολύ πετυχημένο, είναι ωραίο θα γελάσεις. Και στο μπάσκετ λέει πήραμε, αλλά δεν είναι πόντιος αυτός ο Χάτσερ. Το πόντιο του πληρώνουμε 15 φορές παραπάνω στο ποδόσφαιρο. Χάτσερ και Χατσερίδη. Χάτσερ Χατσερίδης. Ωραία. Καλό, καλό. Έξυπνο. Καλό, καλό. Ευχαριστούμε κύριε Τσαλτίδη. Αυτή είναι η πληροφόρηση. Έγινε. Δύο εβδομάδες έξω ο Γκάμα. Ευχάριστα νέα. Ευχάριστα. Ναι. Θα πούν οι άλλοι, δεν πειράζει. Έγινε. Άντε. Για χαρά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Όπως και οι άλλοι, όπως και οι άλλοι, θα μπουν στο Χαριλάο. Έτσι. Δηλαδή θα έχω Βιερίνια, θα έχω Μαουρίτσιο, θα έχω Βαρέλα, θα έχω Πασχαλάκη. Μακάρι, όλοι να μπουν. Έτσι. Όλοι. Άνα, μπράβο. Όλοι. Άλλο μάτσα. Άλλο μάτσα. Άλλο μάτσα. Εκεί γιατί απέδειξε ο Λουτσέσκου ότι ξέρει να κάνει rotation ακόμα και στη μεγάλη Τσέλσι.
και να παίρνει τα μάτια την Κυριακή. Πήγαινε, σε περιμένουν τώρα οι άλλοι, οι Ολυμπιακοί. Σε περιμένουν την Κυριακή. Τα συνεταιράκια σα. Τα συνεταιράκια, βέβαια, αφού είμαστε. Αγαπάνε, λοιπόν, αγαπάνε. Θα κάνουμε διάλειμμα καθολικά. Ναι, διάλειμμα και θα διαβάσουμε μετά τη... λοιπόν, τα μηνύματα. Έχει πολλά μηνύματα. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά το 2310-287-38. Δικό σα, 6945-287-38. Και. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526, οι ντροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε. Break. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγκας, Ζάχος Ντρούλινγκ, συντροφιά Παρέιτσα μέχρι και τις 12. 1-1 το ντέρμπι της πόλης για το κύπελο. Κατά την άποψη του Ζάχου, αδιάφορο ήταν το μάτσε από τη μέρα της κληρώσεως. Σήμερα όμως έγινε ενδιαφέρον ξαφνικά. Να κερδίσαμε το ίδιο, θα σου λέω. Έτσι. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας εκπομπής. Χάσαμε ευκαιρία να κερδίσουμε, αυτό λέω. Τρόποι επικοινωνίας εκπομπής. Για τα τηλέφωνά σας, τηλεφωνικές γραμμές απαντούν στο 2310-287-38. Γελάνε και τα αυτιά του Ζάχου, άμα είστε εδώ, θα βάλω κάμερα. Τα αυτιά μου πώς τα βλέπεις, Ζάχου, έχω τα ακουστικά. Γελάνε και τα αυτιά του. Πώς τα βλέπει, Ρεγιάννη, ότι τα χείλη σου φτάνουν μέχρι τα αυτιά σου. Πώς τα βλέπω. Ναι. Αφού έχω τα ακουστικά. 2310-287-38 για γραμμές είναι ανοιχτές. 6-9-45-287-38. Οι ντροπαλούλιδες και αυτοί που μας κρυβακούνε, τι μηνύματα στέλνουν, Ζάχο, πού. Στο FM και ενώ γράφετε την άποψή σας, στο σχόλιο σας και το στέλνετε στο 54526. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Ναι, να διαβάσω τα μηνύματα, να πάρω τη γραμμή. Κατέβαλε ναι, Ζάχο, γιατί. Ναι, sorry, γιατί εγώ τα χειρίζομαι. Λοιπόν, ναι. Εκεί. Και να πάρουμε και τους φίλους που είναι. Λοιπόν, ο 003, ο οπαδός του Ευάγγελου Μαρινάκη, του πλουσιοπάρα αγαπημένου κυρίου με το Μούση. Σκέψου στο Καραϊσκάκι τι έχει να γίνει μεθαύριο. Εσύ σκέψου, φιλαράκι, τι έχει να γίνει μεθαύριο. Δες την εικόνα σου, δες την εικόνα σου με τον Πανιόνιο και δες την εικόνα με τον ΑΕΚ. Ελάτε στο Καραϊσκάκι, σας περιμένουμε. Ανοίξτε, παιδιά, τα πόδια σας, ως γνωστό και ερχόμεθα. Ο 512 Ντρούλινγκ ζήτα από τον Γιώργο να ακούσει την εκπομπή Ζούγκλα από τον Ζαγόρα πριν τις εβδομάδες, όπου ένας φίλος του ΠΑΟΚ αποκάλυψε ότι 7 χρόνια τέλος πάντων είναι αστείο αυτό. Ναι, φίλε, μου το έχουν πει κι άλλοι αυτό, ναι, βέβαια, ναι. Για αυτή τη συγκεκριμένη εντάξει. Εκπομπή. Εντάξει, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Είναι αστείο αυτό που λες, φίλε, γιατί ούτε όνομα λέει, ονοματεπώνυμο, ούτε τίποτα. Αυτός μπορεί να προσποιείται ότι είναι και ΠΑΟΞής. Αυτό ένα δίκιο το έχει. Δηλαδή, όταν βγαίνουμε και κάνουμε καταγγελίες, πρέπει να τις κάνουμε επώνυμα. Άκουσες τι είπε ο Σαλτίδης προλίγο. Τι είπε. Έβγαινε ένας, λέει, στο Άρης FM. Και τον έλεγε ότι είμαι Άρης, λέει, και τα ΠΑΟΚ για να κάνω, λέει, καζούρα. Προφανώς ο κύριος Ζαγόρας πιθανώς να τον ξέρει. Προφανώς. Ναι, αν δεν το ξέρει, είναι έτσι όπως τα λέει. Στον κύριο Ζαγόρα, προχώρα. Τρέγια, πολύ σωστό στον πρόλογό σου. Καμιά μεταγραφή δεν έχει δικαιολογήσει τα λεφτά της μέχρι στιγμής. Μεταγραφές αυτοί που ξέρουν από μπάλα, όχι αυτοί που έχουν τα λεφτά. Ανέρα στο ντέρμπι σήμερα, κοιτάμε το ματς στο Τηγάνι, Βεζινάς 4. Έτσι είναι, φίλε, 799. Ο 003, ναι, καλά, εντάξει, τις χαζομάρες τους γνωστές. Πας για τέσσερα, πας για τέταρτος μάλλον, ή για τέσσερα. Για τέσσερα την Κυριακή μπορείς. Okay, πάντως εγώ αυτά που σου είπα πέρσι 003 και για το Μυραλάς ότι είναι αποτυχημένος και θα φύγει νύχτα και για το ότι θα παίζει ζουεφάκι και για το ότι θα βγει σε τρίτο τέταρτος επιβεβαιώθηκα 100% και είχες καταπεί τη γλώσσα και τη μιλιά σου. Τώρα εμφανίστηκες από πέρσι τον Μάρτιο. 003. Λοιπόν, το τελευταίο μήνυμα και πάμε στις γραμμές, γιατί το 676, επειδή του Ιβάν του τρώνε τα λεφτά και πληρώνει Χατσερίδη, Χασμουρίδη, είναι 2 εκατομμύρια. Βέρμπλουμ, Μπλουμ, άλλα δύο λένε ούτε 200.000 δεν κάνουν. Εσύ μιλάς για budget. Εγώ λέω πόσο κάνουν, φίλε, 676. Αν δεν καταλαβαίνεις τι λέω, δεν σου φταίω εγώ. Κάνε κανένα ή εξαωρίδη, κανένα φροντιστήριο να την πάρει καμπάρι. Συνοπαδό σου είναι, ρε. Προφανώς. Τι εξαωρίδη. Δεν νομίζω να είναι συνοπαδό μου, δεν θα έλεγε Χασμουρίδη και Μπλουμ. Πάμε στο φίλο. Αυτό το πρώτο δεν το είχα διαβάσει. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Λοιπόν, Πασχάλης Ολυμπιακός. Πώς? Πασχάλης, λέω, Ολυμπιακός. Πασχάλης Ολυμπιακός. Και φιλοαρμένος. Και αγαπημένος του Άρη. Ωραία, σε ακούμε, Πασχάλη. Λοιπόν, σε άκουγα τόση ώρα. Λοιπόν, και με πήγε 40 χρόνια πίσω ο φίλος μας ο Τάσος. Mm-hmm. Όταν στις γειτονιές μαλώναμε, λέγαμε θα φωνάξω το θείο μου τον φύλακα. Τον αστυνομικό, ναι. Τον αστυνομικό. Δηλαδή... Έτσι μαλώνατε εσείς πριν 40 χρόνια. Όλοι. Όταν είσαι πιτσιρικάς. Γιατί εγώ σήκωνα ένα καδρόνι και άνοιγα κεφάλια. Αν μάθαινες εσύ. Αν μάλλονες εσύ έτσι. Λίγο πιο γρήγορα να είμαστε όλοι εκεί στην Νεάπολη. Λίγο πιο γρήγορα γιατί είναι πανικό. Εγώ εκεί στην Νεάπολη έτσι μάλλον. Δεν φώναζα άλλους. Δηλαδή στηριζόμουν στα χέρια μου, αυτό θέλω να πω. Άστα να μιλήσει γιατί τον άνθρωπο. Λοιπόν, εντάξει, καλά έκανε. Συγγνώμη, σου κάνω χαλάστρα αυτό που δεν θα πει. Όχι, δεν μου κάνει χαλάστρα. Εσύ πάντα χαλάστρα κάνει. Όταν δεν συμφέρει. Είναι από τη χαλάστρα γι' αυτό. Πάντα χαλάστρα κάνει. Λοιπόν, σου άρεσε σήμερα η ομάδα, σου στάσω. Άκουσε την εκπομπή από το Δενεργή.
πες μου. Άκουσες την εκπομπή από την αρχή. Α, ναι, την άκουσα, δεν ξέρω αν ήταν. Πού διαφωνείς μαζί μου. Ορίστε. Πού διαφωνείς μαζί μου, προς τις ομάδες μου. Διαφωνώ προς τις φάσεις. Mm. Κάτι για πέναλτι, μιλάει και κάτι για έτσι. Εγώ θα σου πω μια φάση, την τελευταία στο 80, ο Μπρέμπουμ που έκανε ένα τάκλινγκ στον, που αν δεν πηδούσε ο Σιώπης, θα του τρώγε το ποδόσφαιρο, ναι ή όχι. Έφαγε κάρτα. Δεν έφαγε κάρτα. Έφαγε κάρτα. Κίτρινη. Έφαγε κάρτα. Αλλά έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αν τον έβρισκε θα του σπάγε τα καλάμια. Θα τον κόβει το ποδόσφαιρο. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά να πούμε η τελευταία φάση του αγώνα δεν ήταν αυτή. Ήταν η τελευταία φάση κυριολεκτικά στο 94 που ο ΠΑΟΚ εκτελεί ένα στημένο, χάνει την μπάλα του τερματοφύλακα του Άρη και δίνει επιθετικό φάουλο. Ενώ μπορεί να βάλει ο ΠΑΟΚ μια καλή φάση. Επειδή δεν μ' αρέσει να, πώς το λένε, να περιμένω, έτσι δεν θέλω να περιμένω και οι άλλοι. Ένα θα πω και ενάμιση θα πω. Ναι, τρέξτε το γιατί έχει τέσσερις γραμμές έχει. Γίνεται χαμός. Λοιπόν, το ένα είναι ότι έκανε τσιλιπιπί ο προπονητής σου και έβαλε όλη την το αμάκατε στο τέλος, κάτι μάτος, κάτι το center force σου, τα έτσι σου. Λοιπόν, αυτό πάει να πει ότι έκανε τσιλιπιπί και τους έβαλε. Τσιλιπιπί για να κάνει γιατί. Λοιπόν. Δεν θα προκριθεί. Το τι θα κάνει είναι δικό του θέμα. Άντε καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Να είμαστε λίγο πιο περιεκτικοί και πιο να μιλήσουμε γιατί γίνεται πανικό σιγά. Πάμε στον επόμενο φίλο. 2310-287 και 3 οκτάρια. Πάμε. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Εσύ, φίλε. Καλησπέρα. Δίκαιο σε γενικές γραμμές το 1-1. Mm-hmm. Αλλά ο Πέλκας εκεί έχασε το τέτα-τέτ, εκεί κρίθηκε. Εκεί ο Άρης έχασε, δεν έχασε μόνο ο Πέλκας. Όχι, άμα γινόταν εκεί το 2-1, τέλειωνε το μάτς. Γιατί τέλειωνε, δεν μπορούσε να βάλει 2-2 να κάνει ο Άρης δηλαδή. Πώς θα κάνει, ρε φίλε, θα γινόταν 3-1 μετά. Α, 3-1. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Τώρα, άμα κάνει 2-2, 3-2 θα γινόταν. Ναι. Δεν γίνεται να φέρει. Λοιπόν, σωστά. Και μετά 3-3. Λοιπόν, να πω λίγο τον Αριανό. Μετά την Τρίπολη, πού παίζει ο Άρης, που παίζει μέσα στον Πανιόνιο παίζει. Ωραία. Γι' αυτό ήταν και ο κύριος Καρπίδης να δει τον επόμενο αντίπαλο του Άρη. Άκου να σε πω. Ο ΠΑΟΚ, αν χάσει στο Ολυμπιακό, λέμε αν χάσει, θα έχει χάσει εκτός έδρας στο Καραϊσκάκη. Λογικό, ναι. Τον Άρη το θεωρείς απίθανο να φάει δύο απανωτές φάπες τώρα από Τρίπολη και Πανιόνιο. Να φάει δύο απανωτές φάπες. Όχι, μπορεί να κάνει και έξι πόνους όμως. Όχι, το πιο πιθανό, αφού έχασε τα Γιάννα. Ναι. Πώς έχασε τα Γιάννα. Χειρότερος ήταν στα Γιάννα, δηλαδή. Και εσύ ο χειρότερος από την ΑΕΚ μπορεί να φάσει τέσσερα στο Καραϊσκάκη. Δεν τα αποκλείω, θα έχω χάσει το Καραϊσκάκι μέσα στον Ολυμπιακό. Ναι, εντάξει. Αλλά σίγουρα, γιατί Τρίπολη άσχημη ομάδα, δεν όχι βέβαια, μια χαρά ομάδα. Γι' αυτό σε λέω, δύσκολο μάτσο έχεις. Γιατί εγώ είπα ότι έχει εύκολο μάτσο ο Άρης στην Κυριακή. Δεν είπα τέτοια. Και πας και στον Πανιόνιο. Ναι. Που έχουν περάσει όλοι από εκεί και έχει ανάγκη βαθμών. Λέμε τώρα, έτσι. Ναι. Μπορεί και να τα πάρεις, δεν τα αποκλείω. Όχι, και να τα χάσω, τι έγινε, τι γίνεται. Μα αν τα χάσει, θα είσαι ζαρωμένο στο τέρμι μετά. Α, δεν υπάρχει ζαρωμένο. Τι θα πει ζαρωμένο. Όλα τα μάτσα. Όλα τα, ίσα-ίσα, αν γίνει αυτό που λες, ακόμη πιο επιτακτική ανάγκη θα είναι για τον Άρη νίκη. Ακόμη πιο επιτακτική. Με τον ΠΑΟΚ. Φυσικά, με ποιον να. Θα χάσει και εκεί και εκεί. Άντε, εντάξει. Εμείς θα χάνουμε, όλες θα κερδίσετε, μη στεναχωριέσαι. Όλα καλά. Εντάξει. Άντε, σ' αφήνω. Καλό να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παίξτε αυτά και στο στοίχημα να είσαι στο ενίκιο. Το σπίτι σου βάλε όμως για να είσαι στο ενίκιο μετά. Για να ακούσουμε τον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έγινε, καλησπέρα. Στον επόμενο. Δεν περιμένω, ο φίλος, εντάξει, κάποιοι... Καλησπέρα, φίλε. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε μου, σε ακούμε. Έλα, παλικάρι μου. Λοιπόν, εγώ είμαι Αριανός. Mm-hmm. Τάσο και Ζάχο, καλησπέρα, καλό βράδυ. Καλησπέρα, φίλε. Καλό βράδυ να υπάρχει. Λοιπόν, έτσι. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Εμένα προσωπικά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλο βάθος, μεγάλο ρόστερ. Δεδομένο έχει αυτό. Παίκτες που όλοι αυτοί οι παίκτες που παίξαν τώρα που θεωρείται την αλλαγή, εγώ δεν μπορώ να ακούω τρίτους τώρα παίκτες όταν τον παίρνεις 3 εκατομμύρια και 4 και 2, έτσι. Ναι. Απλά έχει μεγάλο βάθος. Σωστό. Και αυτοί οι παίκτες όπου και να παίζαν τουλάχιστον στην Ελλάδα θα ήταν βασικοί, δεν το συζητάω. Ο Άρης είναι μια καινούργια ομάδα με καινούργιους παίκτες, 18 παίκτες, με μισούς παίκτες που δεν κάνουν από την προετοιμασία. Σωστό. Θεωρώ ότι για την ομάδα μου θα μιλήσω, είμαι ικανοποιημένος. Ξέρω ότι ένα παιχνίδι κυπέλου δεν ήταν παιχνίδι νοκάουτ για να γίνει το έλα να δεις και οι δύο θα περάσουμε. Σωστό. Το σημαντικότερο ότι για την ομάδα μου θα πω ότι μου άρεσε ο τρόπος του παιχνιδιού. Δεν μου άρεσε το 25 λεπτό, έχει δίκιο Ζάχο. Το πρώτο 25 λεπτό. Είμαι πολύ φοβισμένη. Κοίτα, ως ένα σημείο είναι, έχει κάποια λογική, γιατί κανείς τους δεν έχει μυρωδιά από τούμπα. Έτσι. Έχεις δίκιο. Ναι, δεν ναι, έχει. Εντάξει, λογικό. Θεωρώ, είναι. Θεωρώ λοιπόν ότι μου άρεσε σε κάποιο σημείο.
Τώρα για το τι θα κάνουμε στην Τρίπολη και σε αυτά και με τον Πανιόνιο και αυτό κανένας δεν ξέρει. Φυσικά, δύσκολα μάτς. Γιατί είναι δύσκολα μάτς και ο Πανιόνιος με τον Ολυμπιακό μου άρεσε. Παίξε πολύ ωραία μπάλα και έχασε ευκαιρίες και έχασε και τον γκολ. Είναι καλή ομάδα και ο Πανιόνιος. Εμείς λέμε για πέμπτη θέση, δεν ξέρω, τέταρτη, εντάξει. Και άμα βγει τέταρτος, αν βγει πέμπτος, το ίδιο πράγμα είναι, φίλε μου. Δεν έχει διαφορά. Είμαστε ικανοποιημένοι, ναι. Γιατί η ομάδα είναι καινούρια, με καινούρια φιλοσοφία προπονητού. Εντάξει, όλα οκ. Για τον ΠΑΟΚ έχει τώρα 7 χρόνια παιχταράδες έχει φέρει εδώ πέρα. Έχουν περάσει 100 παίκτες, έχει κάνει μια καλή ομάδα. Εντάξει, οι παιχταράδες έχουν έρθει τα 2-3 τελευταία χρόνια, όχι 7 χρόνια. Όχι, έχει ρίξει πολλά. Ναι, έχει ρίξει, αλλά οι καλοί παίκτες αυτοί, ειδικά 4-5, όντως. Δηλαδή κάποιος φίλαθος, εγώ είμαι ο παθός, το λέω ξεκάθαρα, αλλά να είμαστε ειλικρινείς, έχει κάνει. Έχει εντάξει, δούμε, δεν αφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Βασική. Αλλά η ομάδα μου με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά, που είδα ότι παρόλο που έχω μια καινούργια ομάδα με πολλούς καινούργιους παίκτες, θεωρώ ότι μέσα σε ένα μήνα θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Ακριβώς αυτό. Πιστεύω ότι ο χρόνος είναι υπέρ του Άρη. Γιατί όπως και ο Τάσος το λέει, τώρα άσχετα καμιά φορά, και ο Τάσος το λέει ότι θέλει η ομάδα. Θέλει η ομάδα είναι. Μια ομάδα με καινούριους παίκτες. Το λέει και ο ίδιος. Και ο ίδιος το λέει. Να χρειάζεται πίστοση χρόνου, ρε φίλε, σε όλα. Μπράβο, ρε φίλε. Να σου πω γιατί. Γιατί και οι περισσότεροι παίκτες του Άρη, τα βασικά που λέμε, την Γκάμα και όλοι οι άλλοι, δεν έκανε και προετοιμασία στον Άρη. Φίλε, εγώ από την αρχή τα έχω πει. Αλλά οι δικοί σας οι φίλαθλοι αύξησαν από μόνοι τους τους στόχους της ομάδας και μιλούσα για πρωτάθλημα για και αυτά. Και λέω, παιδιά, έχετε μια καλή ομάδα, ένα καλό σύνολο, ένα καλό προπονητή, αλλά μην πετάτε στα σύννεφα. Η ομάδα αυτή πρέπει να δέσει, να υπάρξει γημεία, να χρειαστεί να δοθεί πίστοση χρόνου. Άκου, αδερφέ, εμείς μιλάμε ότι χτυπάμε Τρίπολη ατρόμητο για την πέμπτη θέση, τέταρτη πέμπτη θέση. Εντάξει, εκεί υπάρχουν. Κοίταξε τώρα λίγο. Λογικά οι τρεις πρώτες θέσεις. Θα είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, κάπως έτσι. Μπράβο, εκεί και μετά υπάρχουν άλλες δύο θέσεις από δύο-τρεις ομάδες που διεκδικούν. Μέσα σε αυτές τις ομάδες είσαι και εσύ. Αυτό λέει, έτσι δείχνει η αρχή. Τώρα πώς θα εξελιχθεί θα το δούμε. Ναι, για πρώτη χρονιά είμαστε. Θα το δούμε. Γιατί και η Ξάνθη δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Δεν την υπολογίζει κανείς. Θα δούμε. Θα δούμε. Αλλά δεν την είδαμε και με σοβαρά παιχνίδια όμως, έτσι. Έγινε. Και τον Άρη δεν τον είδαμε σοβαρά παιχνίδια. Κάτσε, θα σε τσεκάρουμε. Θα σε τσεκάρουμε 7η, 8η, 9η αγωνιστική. Που παίζει συνεχόμενα με ΠΑΟΚ. Κάτσε λίγο, ρε φίλε, να ακούσεις, να μάθεις. ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Μπράβο. Ας σε δούμε εκεί. Γιατί μέχρι τώρα σε είδαμε με κάτι Λεβαδιακούς, με κάτι ξέρω εγώ Λαμίες και με κάτι άλλο. Όλα είναι μπροστά μας και θα τα δούμε. Πάμε στις γραμμές, έχει πολλές γραμμές, φίλε. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Στον επόμενο. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και σε εσένα. Θοδωρή Ανόβερο. Γεια σου, Θοδωρή. Θα ξεκινήσω με μια μικρή παρατήρηση. Συγχωρείτε με την πικρία. Όχι, τρέχετε εμάς τους ακροατές που σας γουστάρουμε και περιμένουμε μισή ώρα για να βγούμε και με έχετε τον Τζαλτίδη 20 λεπτά. Αυτό έχεις δίκιο. Μπορεί ο Τζαλτίδης να αναφέρει αυτό που θέλει να πει, να κλείσει όμορφα. Ωραία, δημοσιογράφος είναι ξέρει. Έχεις δίκιο. Όχι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο και τον είπα. Δεν σταματάει. Και ο Τσαλτίδης έχει ένα τέτοιο. Άμα ξεκινήσει, δεν σταματάει. Τον έκανε κόντρα κι ο άλλος. Τον έκανε κόντρα και εδώ ο Τάσος. Οπότε και ο άλλος δεν είναι, θα απαντήσει. Δεν γίνεται, ρε φίλε, άμα θα με πει, θα την πω. Έτσι, πάμε λοιπόν, τώρα, μην το καθυστερούμε άλλο, πάμε. Ναι, από εκεί και πέρα, εμένα το δίκαιο το αποτέλεσμα σίγουρα, έτσι. Τι μ' άρεσε στο παιχνίδι και τι δεν μ' άρεσε. Το ξεσκαρτάρισμα μ' άρεσε που πρέπει να γίνει από κάποιους παίκτες. Δεν μπορεί ρε Κίτσιο να πας να μου κάνεις τέτοια φάουλα. Αφού βλέπεις ότι στο πρώτο δίλεπτο σου βγάζει κάρτα, πάει να πει ότι δεν θα στη χαρίσει. Δεν πας να κλωτσίσεις, πας να παίξεις ποδόσφαιρο. Και ειδικά σε ένα μάτς που δεν έχεις πίεση. Δεν θα σου πει κάποιος τίποτα άμα φας και μια μπούκα. Πρέπει να παίξεις λίγο έξω να δείξεις τον προπονητή ότι είμαι εδώ. Να παίξεις με τρεξίματα. Τα τρεξίματά του ήταν ανύπαρκτα. Καλά, άντε ο Κίτσιου ήταν δανεικός και γύρισε. Τον άλλο που το δίνεις 1,5 εκατομμύριο στην άμυνα και 1,5 εκατομμύριο στο κέντρο. Καταρχήν, Τάσο, εγώ δεν τρώω παπά ότι ζαλίστηκε έκανε. Τον έφαγε και ευκαιρία ήταν να το φάει και λάχνο. Καλύτερα να παίξει ο Μαλεζάς μαζί σου παρά να παίξει. Δεν τον είχε ούτε αποστολή το Μαλεζά. Γιατί όμως. Λοιπόν, ακριβώς, γιατί έπρεπε να έχει δύο αποστολή, γιατί έπρεπε να έχει δύο ψηρικάδες. Έφερε, ρε φίλε, και 1,5 εκατομμύριο το όρθιο το δέντρο, δεν παίζει. Αν παίξει, δεν ξέρω, μπορεί να παίξει και να με διαψεύσει. Ναι, γι' αυτό είπα εγώ στην αρχή τις μεταγραφές. Ας τις κάνουν οι ποδοσφαιράνθρωποι στον ΠΑΟΚ. Αυτοί που έχουν λεφτά, ας κάτσουν λίγο. Πέρα, ναι. Να κάνουν την επένδυσή τους όμορφα, ωραία, να παίζουν λίγο εκεί στο Instagram. Μεταγραφές αφήστε να κάνουν αυτοί που πρέπει. Εντάξει. Από εκεί και πέρα ήρθε ο Τόσκα, τον είδες, μπήκε μέσα, πάρα πολύ ωραίος, ωραίες τοποθετήσεις. Καλό παιχτάκι είναι αυτός. Το πρώτο 20 λεπτό, 4 ανεβάσματα, έβγαλε τις έντες, του έκανε συνεργασίες του. Ένας παίκτης ο οποίος δεν ήταν με την ομάδα, έτσι, ούτε έχει μυρωδιά από ΠΑΟΚ, ούτε τίποτα άλλο. Έτσι πρέπει να είναι οι παίκτες, να μπαίνουν μέσα και να παίζουν. Να λέει τον προπονητή, είμαι εδώ. Αυτό που μ' άρεσε στον ΠΑΟΚ είναι στο πρεσάρισμά του και με 10 παίκτες.
Κάτι που δεν το έχει κάνει ο Λουτσέσκου και περιμένω να το δούμε στον Ολυμπιακό. Συνήθως όταν πρεσάρει ο ΠΑΟΚ πρεσάρει στα 3 τέταρτα και περιμένει να κάνει παγίδα κάτω από, κάτω από τη μεσαία γραμμή δεξιά στους εξτρέμ και να καλύψει τις πρώτες πάσεις για να φύγει. Τώρα πίεσε και man to man σε πολλές φάσεις, γι' αυτό βγήκε το κλέψιμο εκεί, το λάθος τέλος πάντων, από πίεση του Πέλκα. Περιμένω, μ' άρεσε αυτό εδώ και περιμένω να το δω και στον Ολυμπιακό γιατί δεν το είχε κάνει ακόμα ο Λουτσέσκου. Το έδειξε. Αυτό που είδα στον Άρη μ' άρεσε το πάθος τους. Ελπίζω να το δείξουν και με την Τρίπολη και στα επόμενα παιχνίδια. Φυσικό. Γιατί φούλαρε πολύ και δεν ξέρω αν θα του βγει σε κακό ήδη. Έμαθες για τον Μπρούνο Γκάμα, έτσι. Ναι, ναι. Η Κυλιακή βασικά δεν είναι μόνο δύο εβδομάδες, παιδιά. Αν έχει όντως τουλάχιστον τους Κυλιακούς. Είναι κάτι που υποτροπιάζει πάρα πολύ εύκολα στα αθλητές. Μα το είπα εγώ, η Ανθρώπουλο με δεν ξέρω από γιατί. Με τον ΠΑΟΚ θα παίξει με καροτσάκι, μη στεναχωριέσαι. Μα γόρι μου, η Ανθρώπουλο σε πόνιμο. Αν δεν ξέρω εγώ από ιατρική, ξέρει ο Τσαλτίδης. Το λέω, θα υποτροπιάσει και μου λέει δύσκολο υποτροπιάζουν οι Κυριακοί. Θα δεις. Να δεις, να προσέχουμε τους νοσοκόμους εκεί. Μακάρι ο άνθρωπος να γίνει, όχι στις 15, στις 8 μέρες, γιατί θα είναι απώλεια για τον ΠΑΟΚ αν δεν παίξει το παλτό. Ναι. Τι, της αρέσει ο Μπρούνο Γκάμα. Όχι, ο Χατσερίδης και ο Βέρμπλουμ. Να στο Χατσερίδη τώρα. Ο Βέρμπλουμ. Εγώ δεν θα παίξω ο Χατσερίδης, θα παίξω ο Βαρέλα. Δεν θα παίξει ο Βέρμπλουμ, θα παίξει ο Κάνιας με τον Μαωρίσιο. Εσύ αν δεν παίξει ο Μπρούνο Γκάμα, ποιος θα παίξει. Ο Νασλίδης που είναι 112 κιλά. Ο Νασλίδης δεν είναι μέσος. Άσε ρε φίλε. Έλα Θόδωρε, τρέξ το, έχει γραμμές πολλές. Ναι, ο Βέρμπλουμ φίλε θα ανέβει, ανέβηκε λίγο επάνω. Θα ανέβει, άμα πάρει ένα σασέρ θα ανέβει. Ένα σασέρ να πάρει θα πάει από το πρώτο. Ξέρεις από ασασέρ. Θα ανέβει. Τι να ανέβει ρε φίλο, καλός ο παίκτης φαίνεται, τι να ανέβει. Άλλο να είσαι πίσω σε φυσική κατάσταση, ο άνθρωπος εδώ πατάει και αλλού βρίσκεται. Καλά, και ο Μαυράη ένας παίκτης που δεν τον ήθελε κανένας. Και ο Μαυράη ποιος τον ήθελε τον Βέρμπλ, πες μου. Θα οργώνει το γήπεδο. Ποιος τον ήθελε τον Βέρμπλ, πες μου, 15 Αυγούστου. Να το δούμε. Ποιος τον ήθελε. Δεν είναι έτσι, είναι γιουβέτσι, οκ. Θα τον δούμε φυσικά. Τον ήθελα σε Αγγλία, τον ήθελα σε Τουρκία. Τον ήθελα σε Αγγλία και ήρθε ο Πάος, τον Πάο. Να δούμε, κάτσε ρε φίλε, μέχρι τώρα δεν είναι καλός. Έχει άλλα 26 μάτς και έχει και άλλα 15 μάτς κυπέλλου και Ευρώπη. Θα το δούμε. Για να δούμε. Και από εκεί και πέρα και εσύ στον Άρη πρέπει να πάρεις φίλε center back σου, πρέπει να πάρεις extreme. Γιατί και δεξιά. Όχι center back. Τα back μου, ναι, τα back μου, όχι center back. Τέσσερα center back καλά έχω κιόλα. Τα δύο τα back σου, αριστερά και δεξιά. Συγγνώμη, δεν είναι και μπροστά στα εξτρέμ σου είναι για μαύρα κλάματα. Τα εξτρέμ δηλαδή μου είναι ο Ματέο Γκαρσία, δεν σου άρεσε σήμερα. Έχεις το Ζαμπά που είναι καλύτερο σου, όμως Ζαμπά. Είναι ο Ζαμπά με τα 7 εκατομμύρια. Εμένα δεν μου αρέσει γενικά. 5 λέγανε το δώσαν και 2 ήταν 7. Κάτι τέτοια μου έλεγε. Πόσο τον πήρε το Ζαμπά, φίλε, δεν ξέρω. 200.000. Το Ζαμπά, σοβαρά μιλά. Τόσα πήρε. Α, δεν το ξέρω. Γεια σου, Δόδωρε! Γεια σας. Έλα, άντε, εσύ είσαι και καθημερινός, οπότε... 2310-287-888, οι γραμμές είναι ανοιχτές, οι ντροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε, FM κενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-526, φυσικά όσοι κρυφακούτε μπορείτε να πάτε και τηλέφωνο. Να διάβασε του Χρήστου που δουλεύουμε μαζί. Θα σας δεχτούμε και... Διάβασε πριν πάμε στους ακροατές. Ζάχω αύριο στη δουλειά, θα τους γλεντήσουμε όλους, Χρήστος Γριά. Α, Γριά τι λέει, Ηρακλής δηλαδή. Α, Ηρακλής και έχω έναν τον Χρήστο. Και... Α, συμμαχία Ηρακλή. Δύο Ηρακλειδίδε. Χριστάκι, τι έγινε. Χριστό. Τι έγινε, Χριστάκι. Ο τρέκια μαμ θα σε κάνει. Χριστό. Όχι, εγώ δεν το κάνω μαμ. Εσύ θα το κάνει μαμ που σε έγραψε game over. Ένα δίκιο το έχει. Και σε έριξε έξι την ευκαρπία. Καλά, εντάξει. No mercy. Καλά σε κάνω. Μπράβο, Χριστό. Πρώτα το ζάχο γλέντα. Γιατί κάτι κολλάρα με το Κατσιαμπίδι μαμ. Πάμε στου ακροατέ. Έλα, ρε φίλε, θα μιλήσει. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, φιλαράκι. Εγώ θέλω να μιλήσω λίγο για τις συμμαχίες που λες, Τάσο. Να μιλήσεις, φίλε, με τον Ζάχο. Περισσότερο. Α, με μένα θες να μιλήσεις, έλα. Εγώ θέλω να μιλήσω με τον Τάσο. Έλα, παλικάρι μου, έλα, μίλα. Γιατί θα τα πούμε σε δύο λεπτά έτσι γρήγορα να θυμηθούμε. Το όνομά σου θες, μόνο το όνομά σου. Σταύρος λέγομαι, Σταύρος. Γεια σου, Σταύρο. Εγώ σου λέω ότι όταν είχε έρθει ο κ. Σαββίδης, πριν καμιά 8 χρόνια, τον πρώτο που αγκάλιασε ήταν τον Αλαφούζο, αν θυμάσαι καλά. Βγαίνανε κάτι στους τελικούς στην Αθήνα, κατεβαίνανε κάτω και βγαίνανε αγκαλιές και φιλιά. Σε πήρε το κύπελλο Παναθηναϊκός, σε πέταξε εκτός Champions League, αν θυμάμαι καλά στα αποκριματικά. Τον αφήνει ο Σαββίδης, δεν του κάθισε καλά εκεί η φάση και πηγαίνει αγκαλιές με το Μελισανίδη. Εμείς μαζί θα πάμε, κάτι ποντιακά γλέντια και κάτι μαζί, αν έχει καλή μνήμη θα θυμάσαι. Και ξαφνικά χαλάει και με το Μελισανίδη, πρόσκληση στους γάμους, του Σαββίδη και όλα αυτά εδώ θα θυμάσαι. Τώρα ο Καρυπίδης, το ότι βρέθηκε στον Πανιόνιο εκεί, και ότι έχει δηλώσει αυτός ότι είναι ο Ολυμπιακός. Και καλά έκανε και το δήλωσε.
Για μένα καλά έκανε το δήλωσε. Αργιανός είσαι φίλε, έτσι. Εγώ Αργιανά, ρε, ναι, Αργιανός. Αργιανός είσαι Σταύρο και λες ότι ο πρόεδρός σου που είναι Ολυμπιακός και το έχει δηλώσει, είσαι περήφανος. Τι να κάνω εγώ, είσαι περήφανος. Άκου, εγώ δεν μπορώ να σε πω ότι είμαι περήφανος, αλλά και εσύ. Θα σε απαντήσω για αυτά που πεις για τον Σαββίδη. Περιμένω να ολοκληρώσεις. Εσύ βγήκες και ούτε η ΠΑΕΠΑΟΚ όμως έβγαλε καμιά ανακοίνωση να λέει ότι δεν έγινε συνάντηση Σαββίδη Μαρινάκη. Σωστά, γιατί το ποδόσφαιρο δυστυχώς στην Ελλάδα δεν παίζεται μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές. Δεν ασχολείται με αστεία η ΠΑΕΠΑΟΚ, φίλε. Δεν ασχολείται με αστεία, ναι. Αλλά όταν, ναι, εντάξει, άποψή σου αυτή, άμα γινόταν κάτι το αντίθετο, θα ζητούσαν κατευθείαν να βγάλουν ανακοίνωση. Εδώ μιλάμε τεκμηριωμένα, ρε φίλε. Υπάρχει οπτικό υλικό. Υπάρχει οπτικό υλικό και δήλωση του Προέδρου σου. Ψέματα λέω. Ναι, και με το Μελισανίδη. Ρεσταύρο ψέματα λέω. Αλλά και εμείς, όχι, δεν είναι ψέματα. Και με το Μελισανίδη και εσείς όμως, αγκαλιές και φιλιά. Ολοκλήρωσες. Την ΚΕΤ, όχι να είναι λεπτό ακόμα, την ΚΕΤ και την ΕΠ όταν την πήρατε μαζί με αυτόν που πρότεινες εσύ να την πάρει την ΠΑΕΠΑΟΚ. Τον Αργιανό λες έτσι, διδυτές, τον Αργιανό. Δεν ξέρω αν ήταν Αργιανός, κανένας δεν το ήξερε αυτό. Μετά αποκαλύφθηκε. Α, δεν το ήξερες. Δηλαδή ο Σαββίδης ήξερε ότι είναι Αργιανός και τον έβαλε. Όχι, εσύ, όχι δεν το ήξερε. Όχι, δεν το ήξερε. Ότι, να σου πω εγώ, την ΚΕΤ όταν την ανέλαβαν όμως αυτή, γιατί δεν γίνεται αυτά να τα κάνει. Έχει την ΕΠΟ και να μην είναι ειδική. Σταύρο, για να μην ακρηγορούμε, γιατί περιμένουμε. Ναι, πάτε ένα φρένο λίγο, να σα απαντήσω. Κράτησε στους πίνακες. Τα, τον Κομίνη, τον κρατήσατε στους πίνακες. Δεν τον κράτησε ο Πάοκ. Δεν τον κράτησε ο Πάοκ. Δεν τον κράτησε, φίλε. Δηλαδή, ο Πάοκ ανήκει τη δυναμική μέσα στην ΚΕΔ να πει αυτό θα παίξει και εκείνο δεν θα παίξει. Δεν θα είχε το αιρετόπουλο ούτε ο Κομίνη. Φίλε, να σε πω κάτι. Το Γάβρο τόσο καιρό τον κράζουμε και τον κράζουν όλοι γιατί έλεγε την ΕΠΟ. Που στο καπάκι δεν μου λες, τέτοια διαιτησία που είχε σήμερα εσύ με Σιδηρόπουλο, είχες ξανά στην Τούμπα. Εγώ να έχω εγώ είχα σιδηρότερη διαιτησία από σήμερα. Άλλο σου λέω σήμερα με Σιδηρόπουλο, έχεις κανένα παράπονο. Γιατί, εγώ να έχω παράπονο με Σιδηρόπουλο. Σήμερα ρε σου μιλάω. Γιατί έκανε δώρο ο κάθε ομάδα στην άλλη από ένα γκολ. Αυτό το αποτέλεσμα. Αγόρι μου καλό, σου κάνω το εξής ερώτημα. Δεν σου είπα αν ήταν δώρα τα γκολ. Η διαιτησία σήμερα για τον Άρη ήταν καλή ή κακή. Για μένα ήταν μέτρητα. Να είσαι καλά. Στον επόμενο φίλο. Στον επόμενο φίλο. Θα σε απαντήσω σε κάτι. Γιατί δεν σταματάς. Για αυτό που είπες για λυκοφιλίες. Έτσι. Με αλαφούζους και αυτά. Αυτή η συμμαχία. Υπήρξε. Για ένα και μόνο λόγο. Που τον επωφελούσε τώρα εσύ. Με τις θυσίες του ΠΑΟΚ να μην κατέβει να παίξει στον Ολυμπιακό και να διεκδικήσει ένα κύπελο ακόμα. Με τους μείον βαθμούς που τρώγαμε. Και συνεχίζουμε να τρώμε. Για να γκρεμιστεί η κοκκινοκίτρινη και πράσινη παράγκα των 30 τελευταίων ετών, φιλαράκι. Και ως ένα σημείο τα κατάφερε. Και το υποφελούσε και εσύ τώρα που επιστρέφεις στην Αλφα Δυτική. Και παίρνεις τέτοιες διαιτησίες σήμερα με τον Σιδηρόπουλο που ούτε ο Γάβρος θα την έπαιρνε μέσα στην Τούμπα. Συνήθως όντως. Εντάξει. Ήταν καλή διαιτησία στην Τούμπα συνήθως. Μπράβο. Για να λέει ο Ζάκος τώρα και ο Τσαρτίδης ότι ήταν καλή διαιτησία. Ήταν 65-35. Η διαιτησία ήταν πολύ καλή γιατί συνήθως στην Τούμπα 80-20 μας παίζουν. Τώρα εντάξει, ήταν σήμερα ένα 50-50. Κατάλαβες, φίλε, γιατί ήταν οι συμμαχίες και πώς τον πουλήσανε και πάρεψε μόνος του και κατάφερε να κάνει ό,τι κατάφερε. Για να υποφεληθείς και εσύ σήμερα και να τον κράζεις. Αυτός είσαι, φίλε Σταύρο. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Τα έχουμε συζητήσει, δεν θα βγάλουμε άκρη. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ. Φίλε. Ωραία. Γιώργος Μελισσοκόμος από Μαρμίτα. Νάτος. Γεια σου Γιώργη. Δεν ήρθε στο στούντιο, αλλά βγαίνει. Τι κάνω τα φιλαράκια μου. Καλά φίλε, καλά. Τα δύο κιλά μέλη που θα μου από το στοίχημα τα θέλω, θα σου πω όπως τα θέλω. Καλώς, όπως καλώς. Τα θες. Κάτσε, πάρω, κέρδισε το πρώτα και βλέπουμε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, φυσικά. Από εκεί και πέρα για το μάτς θα τα πω γρήγορα γιατί περιμένει κόσμος. Πες μας. Θεωρώ ότι δεν είχε κανένα διακύδευμα. Δηλαδή και οι δυο θα προκριθούν. Σωστό. Ήτανε μόνο καθαρά θέμα του γοήτρου. Mm-hmm. Σίγουρα εννοείται με το χ. Στο γόητρο κερδισμένος βγαίνει ο Άρης. Τώρα για το θέμα του Άρη πρέπει να προβληματιστεί ο Αργιανός, άσχετα που χαίρεται ότι έπαιζε για 20 πόσα λεπτά 10 εναντίον 11 και δεν έκανε μια ευκαιρία. Για κάποιον όχι δεν έκανε ευκαιρία. Πώς δεν έκανε ευκαιρία. Άμα άνοιγε στην τηλεόραση δεν νομίζω ότι. Εντάξει, τώρα το να κάνεις ένα σουτ και ένα να βγει σουτ, εκτός εστίας. Όχι ένα σουτ. Είχε δύο ευκαιρίες με καλές. Κάνει και δεν είναι εκτός εστίας. Πώς δεν ήταν αίρεση. Από το καρούμπαλο σούταρε μόνος του άλλος. Και την και άλλη. Έστειλε, χτύπησε πάνω τον εκεί τον τελευταίο που καθόταν στη σειρά 4. Και είναι μία ακόμα του Σόουζα. Τέλος πάντων, εντάξει, εσύ λες δεν έκανε. Ναι, λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα για το μόνο που θέλω να πω για την ομάδα μας είναι ότι όντως αυτό που έχει κάνει ο Άρντα είναι απαράδεκτο. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να συνετιστεί και ο προπονητής
και να καταλάβει ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες που ενώ τους δίνει την ευκαιρία δεν ενδιαφέρονται. Ναι. Γιατί μεταξύ μας και ο άλλος για να τσινίσει για τον Ουάρντ, εγώ θα πω ναι, ότι είδε ότι έχει το δίκιο με το μέρος, αλλά δεν έπρεπε να τσινίσει έτσι. Ορίστε, πήκαν οι άλλοι να παίξουν μέσα οι δηλωμένοι και δεν κάναν τίποτα. Τι έπρεπε να κάνει, δηλαδή, η αντίδραση ενός παίκτη ποια πρέπει να είναι, δηλαδή. Όχι, δεν συμφωνώ με την αντίδραση. Εντάξει. Όχι, αλλά εδώ αποδεικνύεται ότι και αυτός, ρε παιδάκι μου, βλέπει και κάποια πράγματα. Να τα δει και ο προπονητής. Ναι. Εγώ δεν σου λέω ότι καλά έκανε που αντέδρασε έτσι. Κακός αντέδρασε και πήγε να χαλάσει το κλίμα. Αλλά τώρα είναι η δουλειά, πρέπει να φανεί υπεύθυνος ο προπονητής και την επόμενη που θα βγάλει τους 6 ξένους, να δει ποιος από τους 6 είναι αυτός που πρέπει να μείνει απ' έξω. Okay. Αυτά λοιπόν. Φτά, καλή εκπομπή να έχετε. Αφήνω να μιλήσει ο κόσμος. Να σε καλά, να σε καλά. Θέλω να βγω να κράξω εγώ τον Λουτσέσκου. Γιατί έκανε αυτό που έπρεπε για τον Ουάρντα, δεν θα το κάνω. Όλοι πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά για αποφυγή ομοίων καταστάσεων όταν πρόκειται να διαταραχτεί η ηρεμία των αποδυτηρίων. Είναι, πώς το λέμε ρε παιδί μου, είναι ιερός χώρος στα αποδυτήρια, στο ποδόσφαιρο. Τέλος, πρέπει να επικρατεί μόνο η γνώμη και η επιλογή του προπονητή και όχι η ιδιοτροπία και η ιδιομορφία του κάθε ποδοσφαιριστή, όσο ποδοσφαιρική αξία και αν έχει αυτός. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Δικαιότατα τιμωρήθηκε ο Ουάρντα και αν το ξανακάνει θα αποχωρήσει και την ομάδα. Θα αποτελέσει παρελθόν. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. FM και ενό σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54526. Ο φίλος ο Δήμος είναι τρελός. Στα επιτροπικά οφίτσια έχει ανεβάσει μια φωτογραφία, με τους παπάδες και αυτά. Κλαίω. Κλαίω. Δήμο, δεν παίζεσαι, ρε φίλε. Βγάζω καπέλο. Μισό λεπτό τώρα πάρουμε τις γραμμές. Ο 2-13 λέει τρέγια σε ΠΑΟ, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να χάνει, λέει ο ποιος, ο Χρήστος, να χάνει, λέει ο ΠΑΟΚ. Ζάχο, πες τον τρέγια, τι σύνθημα ζητάω για να ανοίξει την πόρτα. Για να ανοίξει από κάτω την πόρτα, από το θηροτηλέφωνο, α το πω. Ναι. Λέει κάτι καλά, δεν είναι για τον αέρα, τι λέει. Ναι, μην το λες, δεν είναι. Έγινε, Χρήστο. Χάσε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Έλα, εσύ είσαι. Λοιπόν. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Εντάξει, κάποιοι δεν. Δεν θέλω να περιμένουν, λογικό είναι. Καλησπέρα. Στον επόμενο. Τι γίνεται. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Εσένα. Έλα, με τον Μακεδονομάχο θέλω να μιλήσω. Ποιος είναι ο Μακεδονομάχος. Ένας είναι ο Μακεδονομάχος. Είστε δύο εκεί πέρα. Ο ένας είναι ο μετριοπαθής και ο άλλος είναι ο Μακεδονομάχος που μιλάει πολύ. Λοιπόν, θα κάνω τρία ερωτήματα. Κλείνω και θα ακούσω την απάντηση. Ωραία. Άμα υπάρχει απάντηση, έτσι. Mm-hmm. Πάμε. Άμα μιλάς όμορφα και δεν μιλάς στραβά, θα πάρεις απάντηση. Άμα μιλάς στραβά, πολύ θα πάρεις απάντηση. Πολύ όμορφα. Σου μιλάω μέχρι τώρα όμορφα. Όχι. Ωραία. Όχι. Όχι. Γιατί. Γιατί έχω όνομα. Ο κύριος Τρέγια, δεν είσαι. Α, μπράβο. Τώρα μπήκε σωστή ράγα. Θέλω τρία ερωτήματα να κάνω λοιπόν στον κύριο Τρέγια μας, ο οποίος θέλει και ευγενικές ερωτήσεις. Ένα-ένα θα σας απαντάω. Ένα ερώτημα και απάντηση. Θα κάνει τα τρία και θα μου απαντήσεις κιόλας. Δεν τα θυμάμαι. Δεν τα θυμάμαι και μια ηλικία. Έχω, δεν τα θυμάμαι και μια ηλικία. Για πάμε, πες μας γιατί συναντήθηκε ο Ιβάν Σαββίδης ξανά με τον κύριο Μαρενάκη. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζει. Και στα άλλα δύο δεν θα γνωρίζω. Υπάρχει οπτικό ακουστικό υλικό. Τι δουλειά έχει ο κύριος Μάκης Γκαγκάτσης στην. Τι πράγμα, δεν το γνωρίζεις. Τι κάνει δουλειά σου, λέει, έχει ο κύριος Ιώσης Γκαγκάτσης. Ναι, τι είναι. Δεν το γνωρίζεις κι αυτό, σωστά. Λάθος κάνεις. Θα απαντάς για μένα. Το γνωρίζεις. Θα απαντάς για μένα. Ας τον απαντήσει. Το γνωρίζεις. Θα απαντάς για μένα, ρε φίλε. Όχι, όχι, περιμένω, εντάξει. Είναι υψηλόβαθμος τέλεχος στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Εντάξει, οκ. Αυτό ήτανε. Τι άλλο θέλεις. Τι άλλο θέλεις. Αυτή ήταν η απάντησή σου. Αυτή ήταν, αυτή είναι, ρε φίλε, η απάντησή. Μα αντιπρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ είναι. Ναι, εννοεί, καλά, το άλλο δεν χρειάζεται καν αυτό. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ωραία, εγώ για να αποκριθώ. Έχεις πει τίποτα. Άσον, άσον. Είπες και να του μάνε καλό να πούμε από Αλβανία. Θα σου πω εγώ. Όταν λες εσύ, θα σου πω να τον αποκρυπτογραφήσω. Ναι. Όταν λες εσύ ότι είναι σκιά στην ιστορία του ΠΑΟΚ που ήταν ο Γκαγκάτζης. Ο μπαμπάς. Ναι. Ο γιος. Ο γιος, ρε φίλε, είναι 7 χρόνια στον ΠΑΟΚ. 8 πόσα είναι. Εντάξει, ρε φίλε, ο μπαμπάς με έχει το δώσει γιο... δικαίωμα, έχει κάνει καμιά δήλωση. Ήταν τίποτα νομικός εκπρόσωπος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δεν τα ξέρω αυτά. Ήταν τίποτα στην ΕΠΟ. Δεν τα ξέρω αυτά. Κάθεστε καλά, ρε σου. Φτάνει αυτή η προπαγάνδα δηλαδή. Αυτούς που πρέπει να τους κράξω, τους κράζω. Αλλά και αυτούς που δεν πρέπει, δεν τους κράζουμε. Επειδή τους κράζετε εσείς. Στον επόμενο. Τι να κάνουμε. Δεν φταίω εγώ που ο πρόεδρός σου έχει δηλώσει ότι είναι Ολυμπιακός από μικρό παιδί και σε πονάει. Αυτό πάνε να κράξεις, γιατί τον ΠΑΟΚ έλεγες Ρουφιάνο του Βορρά. Και είχες Γιάννη Κόντι τον πράσινο και τώρα έχεις τον κόκκινο.
Ποιοι είναι οι ρουφιάνοι του Βορρά τελικά, βρείτε το εσείς, εγώ δεν το πω. Τα είπαμε, τα απαντήσαμε χίλιες φορές. Μην εξάπτεσαι, εξάπτεσαι. Δεν εξάπτομαι. Άμα θα υπάρξει εξήγηση, θα το καταλάβεις. Βλέπεις, είμαι πάρα πολύ ήρεμος. Είσαι νυφάλιος, πού να μείνεις ο γενυφάλιος. Καλά ρε φίλε. Αλλιώς δεν θα ήμουν τρέγια. Συγγνώμη, είναι τρέγια. Άμα δεν ανεβάσουμε. Άμα ήταν ένα τέσσερα, έλεγε καλά με μία, ένα τέσσερα. Τι θα γινόταν, θα εκρήξεις μπουγάτσα θα είχες. Άμα γινόταν 4-0 όμως, μην είχαμε καμιά αποχώρηση ντρούλινγκ. Τίποτα, εκ δεν νέου, θα είχαμε. Τι αποχώρηση να έχω. Είσαι η μεγάλη ομάδα. Έχεις αρκετές αποχωρήσεις στη Μαρμίτα, θυμάμαι. Είχα αποχωρήσει, όχι γιατί χάσαμε. Ζάχο, καλά έκανε και έβγε. Ζάχο. Όχι γιατί χάσαμε. Με τον Άρη Β' Αθηνική εκεί ήμασταν. Με τον Νίκο. Καλά έκανε, Ζάχο. Νίκο, καλά τα είπα, Νίκο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Πρόντο. Ναι, γεια σας. Έλα, φίλε, εσύ. Όχι, έλα, φίλε, ναι. Εμφανίστηκε. Ποιος, γεια σας. Έλα, φίλε, εσύ. Το όνομά σου αυτό. Γεια σου, Κώστα. Αριανός. Γεια σου, Κώστα. Πρώτον και κύριον ότι ο Άρης έκανε τρεις ευκαιρίες μετά το 60 που φυσικά ότι δεν έκανε. Έκανε, ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Στη συνέχεια να θυμίσω ότι το budget του ΠΑΟΚ είναι 60 εκατομμύρια και το budget του Άρη 30 είναι, φίλε, κοντά στα 30. 60 είναι αγοραστική, okay. Αγοραστική αξία. Πάλι, είναι το budget του Άρη είναι 10%. Ναι, βέβαια, αυτό σωστό. Ισχύει. Άρα και το ότι έκανα τρεις ευκαιρίες, έστω και με 10 παίχτες ο ΠΑΟΚ, για μένα που έχω ένα budget αυτό που έχω, σωστό, είναι κάτι. Πώς είναι το όνομά σου, φίλε, Κώστας, είπες? Άρα λοιπόν, έτσι όπως τα λες, Κώστα, μέσα στο Χαρελάου πρέπει να κερδίσω 7η αγωνιστική. Ορίστε. Δεν είναι απαραίτητο. Α, εντάξει. Μπορεί σήμερα όμως είναι απαραίτητο. Σήμερα όμως γιατί για σένα ισχύουν αυτά. Αλλά στο Χαρελάου δεν θα ισχύουν. Δεν είπα ότι δεν ισχύουν. Άρα θα κερδίσω στο Χαρελάου, έτσι όπως το λες. Δεν είναι σίγουρο. Για είναι να ολοκληρώσουμε, Καρντάση, δεν παίζουν πάντα. Μπράβο, δεν παίζουν πάντα ρόλο τα budget. Παίζει ρόλο και η ψυχή και η τύχη και η μέρα που θα βρεθείς και σίγουρα, είναι πολλά, έτσι. Σίγουρα. Αυτό θέλω να σου πω, δεν σου κάνω τον πονηρό. Σαν μεγέθη, επειδή κάποιοι είπαν κάποια πράγματα, τέλος πάντων, γι' αυτό εγώ κυρίως. Ναι, εγώ περίμενα σήμερα ο ΠΑΟΚ με τα δεύτερα, ας πούμε, που έλεγε για ρωτέζο, να κερδίσει τουλάχιστον 2-0. Και είμαι στεναχωρημένος και το θεωρώ αποτυχία για την ομάδα μου. Ότι δεν μπόρεσα να κερδίσω. Θεωρώ επιτυχία για τον Άρη. Και δεν το λέω για να ιντρικάρω, το λέω γιατί είναι αυτό που πιστεύω, έτσι. Ναι, όπως και εγώ, έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι, στεναχωρέθηκα επειδή δεν έβαλε παραδείγματος που δεν κέρδισες, ο Ματία το γκολ εκεί πέρα να κάνω το 1-2. Και όσον αφορά όπως τον μπορούσε Κακάκη, να κάνει και ο Πέλκας το 2-1, έτσι. Ναι, εντάξει, είχα και άλλη ευκαιρία όμως. Και εγώ είχα και άλλη ευκαιρία. Και, ναι, εγώ είχα και με τον Νασβίδη και με τον Γκάμα ένα σούτ ακόμα. Έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων. Και όσον αφορά για το Γκαγκάτσι που είπες, το μήλο συνήθως κάτω από τη μιλιά πέφτει, έτσι. Όχι συνήθως. Για να είμαστε αντικειμενικοί. Όχι συνήθως. Πρέπει να. Δεν γίνεται, ρε φίλε μου. Καταρχήν πρέπει. Ονομάστε, δεν παίρνω καταρχήν συχνά τηλέφωνο. Εντάξει. Κώστα, το μήλο για να πέσει πρέπει να οριμάσει. Κατάλαβες. Πάντα όταν πέφτει όμως, πέφτει οριμασμένο. Είναι πολύ σε πολύ μικρή ηλικία. Είναι ο ιός Γκαγκάτσης για να οριμάσει από το δέντρο και να πέσει. Να σε καλά, φίλε, έχουμε 4 γραμμές. Τι θέλει να μας πει, δηλαδή, ότι θα να σε καλά, φίλε. Έχουμε 4 γραμμές. Λοιπόν, Κώστας ήταν υπάρχει. Τι να κάνουμε τώρα. Φταίμε εμείς που έκανε δήλωση ο πρόεδρός σας. Δεν φταίμε εμείς, φίλε. Άστο, φίλε, δεν βάλτε χέρι τον πρόεδρό σας. Ό,τι και να το πει. Μην ψάχνετε εναλλακτικές. Δηλαδή φτάνει αυτή η προπαγάνδα. Έχουμε ένα δεδομένο. Το ότι ο κύριος Καρυπίδης έχει δηλώσει ότι είναι από μικρό παιδί Ολυμπιακός. Δεν είναι κακό αυτό. Μην προσπαθείτε τώρα να βγάλετε την μήγα ξύγη. Όπως και να του τα πεις, το ίδιο θα λέει. Γιατί τζάμπα, δεν ζάχω ψέματα. Το πάνεις 100 φορές ή το λες. Ψέματα. Είδες τον Ιόγκα Γκάτσι να πει ότι είμαι Ολυμπιακός. Δεν μας ενδιαφέρει, ρε φίλε. Επίσημη δήλωση υπάρχει. Δεν μας ενδιαφέρει. Μπράβο. Άλλο ότι σας ενδιαφέρει, άλλο ότι ισχύει. Εγώ δεν ρώτησα αν σας ενδιαφέρει. Σας λέω ότι ισχύει. Οι στόχοι της ομάδος να επιτεύχονται. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Άμα πετυχαίνουν οι στόχοι της ομάδας. Και σαν τι θα νοιάζει τι είναι ο Καρυπίδης, ρε φίλε. Και μας έχεις πρίξει τα μέσα λέγοντας αυτή τη φράση. Είσαι λίγο, μάλλον το αποτέλεσμα σε έχει πειράξει. Όχι, ένα μήνα το λέει. Δεν φίλε, εσένα θα έπρεπε να νοιάζει. Ένα μήνα το λέει. Εσένα θα έπρεπε να νοιάζει. Εσένα, τι σε νοιάζει. Εσένα θα έπρεπε να νοιάζει. Σε ξυπνάω. Σε ξυπνάω γιατί κοιμάσαι. Κοιμάσαι και σε ξυπνάω. Θέλει το καλό του Άρη. Ευχαριστώ πρέπει να με πεις. Φίλε, καταρχήν. Δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγεσαι, φίλε. Δεν ακούγεσαι, η γραμμή σου είναι χάλια.
Δεν ακούγεσαι πραγματικά. Στο... Ξαναπάρε, αλλά... φίλε, αν θέλεις. Ξαναπάρε, έχουμε. Δεν ακουγόσουνα από πηγάδι ή από υπόγειο ήσουνα. Δεν θα το, θα το. Ένα μήνα το λέει. Από τώρα, υπόγειο, από υπόγειο ήσουν, φίλε. Δεν ένα ακουγόσουνα. Μήνα λέει για τον Καρυπίδη, το λέω το ίδιο πράγμα. Είναι δεν η αλήθεια. Να μην σα πονάει η αλήθεια. Και η απάντηση είναι. Εντάξει. Πένεις. Μαλώστε ή τραβήξτε τα αυτάκια του Καρυπίδη. Άμα σα πονάει. Έλα, η περίπτωση να τραβήξει το αυτάκι να υπάρχουν άλλα προβλήματα. Έλα. Ναι, ποιο είναι. Καλησπέρα, φίλε. Ναι. Είμαι φίλος του Άρη και εγώ. Λίγο πιο δυνατά, φίλε, αν θες. Τι γίνεται, παιδί. Ναι, ήθελα να πω ότι και ο Ζήσης Βρίζας ήταν γνωστός οπαδός του Ολυμπιακού και ήταν πρόεδρος, ας πούμε. Δεν υπάρχει ο Ζήσης Βρίζας στον ΠΑΟΚ. Ο κόσμος το είχε τούμπανο. Ήταν όμως πρόεδρος. Τα τώρα μετράνε, τα παλιά δεν μετράνε. Εντάξει, και ο Γιάννης Κότης έπαιρνε διαρκεία στη Λεωφόρος Αλεξάνδρα 100% στα VIP όταν ήταν γενικό κομμάτι στον Άρη. Ήταν πρόεδρος. Γενικό κομμάτι στον Άρη. Θα πω λίγο κάτι για τον Γκάρι, έτσι. Το αν είναι ο παδός του Ολυμπιακού και φοράει κόκκινο δαχτυλίδι, θα μου το πεις όταν θα παίξει ο Άρης με τον Ολυμπιακό και θα χάσει. Διότι αν ο Άρης κερδίσει τον Ολυμπιακό θα γίνεις ρόμπα, να ξέρεις. Εγώ περιμένω ο Άρης να χάσει δύο φορές τον Ολυμπιακό και να πω και δίκιο. Φίλε, είναι και το στίχημα, μην το ξεχνάς. Ποιος, δηλαδή, άμα κερδίσει ο Άρης τον Ολυμπιακό θα πεις ότι τον κάνει για το στίχημα. Εσύ άμα παίξει Άρης Ολυμπιακό, ξέρεις τι πως το δάχιο άσους. Πάνω από τρία φράγκα θα χάσει το πρωτάθλημα για πάρει. Ρε φίλε, εγώ ένα σου λέω ότι αν ο Γκάρι είναι αυτό που λες και φοράει κόκκινο δαχτυλίδι, ο Άρης πρέπει να χάσει τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε, τώρα μιλάμε για επιστήμονες. Δεν τους παίρνεις χαμπάρι. Δεν τους παίρνεις χαμπάρι. Όλοι θα χάσουν. Όλοι θα χάσουν. Εσύ φίλε, από τη στιγμή που είσαι σίγουρος ότι ο Γκάρι είναι ρε παιδί μου, φοράει κόκκινο δαχτυλίδι και είναι ο Ολυμπιακού. Παλικάρι, εγώ δεν είμαι σίγουρος. Παίζεις στο σπίτι σου ότι ο Άρης θα χάσει τον Ολυμπιακό. Εγώ μιλάω. Συγγνώμη λίγο. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι και να μην παρεξηγέστε. Εγώ μιλάω βάσει τις δηλώσεις που έχει κάνει επισήμως ο κύριος Καρυπίδης. Δεν τις έχω κάνει. Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτό πρέπει να φανεί και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Άλλο λέω, ρε φίλε. Εγώ δεν είπα, εγώ δεν είπα ότι θα χάσεις. Φίλε, γιατί να σε πω κάτι, φίλε, δεν είπα εγώ ότι θα χάσεις τον Ολυμπιακό. Μην μπερδεύεσαι. Εγώ είπα ότι έχει δηλώσει ο πρόεδρος του Άρη ότι από μικρό παιδί είναι Ολυμπιακός. Το έχει δηλώσει. Ναι, αλλά πρέπει να φανεί αυτό. Άλλο λέω, ρε αδερφέ, δεν είπα εγώ ότι θα χάσει τον Ολυμπιακό. Εγώ δηλώνω ότι είμαι αστροναύτης, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα κερδίσει ο Άρης Ολυμπιακό, αναιρείται αυτή η δήλωση που έχει κάνει ο Καρυπίδης. Φυσικά αναιρείται. Πλάκα κάνεις τώρα. Και εσύ αν χάσει τον Ολυμπιακό. Πλάκα κάνεις τώρα. Θα πω και εγώ ότι ο Ιβάν μπορεί να ήταν Ολυμπιακός όταν ήταν μικρός. Ο Ιβάν Ολυμπιακό. Δεν έχει κάνει δήλωση επίσημα, ρε φίλε. Αυτή η διαφορά. Τι λες τώρα, ακούγεσαι και στο ράδιο, σε ακούει ο κόσμος δηλαδή τώρα. Έχει ηχογραφημένη δήλωση του Καρυπίδη, ρε παιδί μου, ότι είμαι ο παδός του Ολυμπιακού. Έχεις ίντερνετ. Έχει μία. Έχεις ίντερνετ. Έχει ένα από μπες μέσα και πάτα. Έχει από Google μία πάλι πριν 5 χρόνια μία δήλωση. Μπες να δεις. Εν πάση περιπτώσει, να πω και κάτι λίγο για τον Άρη, έτσι, για την ομάδα μου. Πιστεύω ότι πίσω η ομάδα τρώει γκολ μόνο από φαλσοστεγιά, καραμπόλα ή από πέναλτι. Μπροστά όμως έχει μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Εγώ αντικειμενικά μιλάω, εγώ πιστεύω ότι έχουμε κάτι παίξει ψιλοκαδρόνια. Διότι δεν γίνεται, ρε φίλε, να σου έρχεται η μπάλα συστημένη στο καρούπαλο 3-4 φορές στην περιοχή και εσύ να μην στέλνεις τα πουλιά. Στείλ την προς την εστία. Και αν ο τερματοφύλακας ο άλλος είναι μάγκα, θα τη μία την ήταν ο Σόουζα. Δηλαδή, για μένα έχω ένα παράπονο από τον Γκάρι που δεν πήρε τον Μάρκους Μπέργκ αυτόν παιχταρά. Γιατί με τον Μάρκους Μπέρ σήμερα το σκορ θα ήταν 1-3-1-4 τουλάχιστον. Ναι, έπρεπε να κάνει μια προσωπική θυσία, Μπέρκ, να δανειστεί από ένα φίλο του και να φέρει τον Μπέρ. Ο Μπέρκ θέλει κανένα εκατομμύριο. Να, πρωτάθλημα. Ναι. Να το βρει, ρε φίλε, γιατί ένα λεπτό. Ο Σιώπης έχει 1,5 εκατομμύριο. Ο Σιώπης... και ο Γκάμα νομίζω κάνει 1,200 ή ο Γκαρσία. Ναι, ναι, αυτά, ναι, αυτά, βέβαια. Πού τα είδε αυτά. Το Άρη είναι 13,4 εκατομμύρια ευρώ. Πού τα είδε αυτά τα. Εντάξει, το Μάστορα, ρε φίλε. 63 εκατομμύρια Ολυμπιακός, 59 ο Πάου. Αυτά είναι η χρηματιστηριακή αξία, ρε φίλε. Ρε Γιώργο. Ο Σιώπης έχει 1,5 εκατομμύριο. Δηλαδή δώσαμε στο Σιώπη 1,5 εκατομμύριο εμείς για να έρθει. Πέστα Γιώργο, πέστα. Να πάρεις και αύριο. Πέστα, γιατί τα 2,400 από την κρατική χορηγία της ΕΡΤ δεν βγαίνουν τώρα. Τι είναι αυτά που λες. Ο Άρης έχει 13,5 εκατομμύρια μπάτζετ, μου λες. 13,4 λέει τον Transfer Market. Μην τα λες αυτά προέξω. Τέλος πάντων, εγώ με τον Μάρκους Μπέρκ σήμερα θα κέρδισα τουλάχιστον ένα τρίτο. Αυτό είναι δεδομένο. Άμα είχαμε ένα Μπέρκ μπροστά, βέβαια. Με τον Μπέρκ πήγαινε ομάδα για πρωτάθλημα. Καλά, και εγώ αν δεν είχα Καρέλη και είχα Πυρίγιοβιτς από την αρχή, η Μίετσελ θα κέρδιζα διαφορετικά. Να είσαι καλά, φίλε. Μπορεί να έχεις και το Λιαδέλη να είναι για Καρέλη. Λοιπόν, φίλε. Ο επόμενος κλείσε, δικός μας εσύ. Εσύ μπορείς να έχεις το Λιπυρίδη. Αυτά τα transfer market είναι
χρηματιστηριακή αξία. Δεν είναι το budget. Το κάνατε και τσιβδίζει. Του τρελάνατε. Τον κάνατε, τώρα, 13 είναι δυνατόν 13 εκατομμύρια να έχει budget του Άρη. Σημείωσε εσύ. Λίγο 12 παρα 5 να το ηχογραφήσει αυτό που είπε ο φίλος του Άρη. Γιατί καλά, ο Παριανός 13 εκατομμύρια budget. Λάθος έκανε. 2.400 δεν βγαίνει η κρατική χορηγία. Εδώ άλλο σου είπε 60, ρε φίλε. Ναι. Εκτός λοιπόν. Αν βάζει καμιά 40 ο Ιβάν από ναι. την τσέπη του για το. Και όπως ενημερώνει πάρα πολύ σωστά ο φίλος μου ο Ηλίας, ο Μπέρκ κοστίζει 7-8 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφή. Ναι, για μεταγραφή. Για ελεύθερος λέει. Φιλαράκι, κατάλαβες. 7-8 αν το δίνατε εσείς. 7-8 εκατομμύρια. Να τα ναι. δίνατε, έχετε όπως λέει ο φίλος μου ο Ηλίας. Λοιπόν, στις γραμμές πανικός γίνεται είπαμε. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έχει ο Ζαγόρας μετακομπή. Ε, α, ωραία. Καλησπέρα, πάρε αυτές τις θέσεις. Πέντε είναι, πώς είναι. Πάρε αυτούς τους τελευταίους. Τους τελευταίους είναι 12 ήδη. Είναι 12. Πάρε τους, θα πάμε 12 και 10 και τέταρτο πόσο θα πάνε οι γραμμές και θα κλείσουμε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Μην τηλεφωνείτε άλλο. Έλα, καλησπέρα στον Τρέχη, στον Ζάχο, Κωνσταντίνος, είμαι ο Ταρίφας. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε, Ταρίφα. Από τα Σβεστοχώρη. πες το και έτσι. Α, εσύ που κυκλοφορείς με τη μηχανή και ένα καπέλο είσαι, ρε. Με έλα φίλε, σε κατάλαβα τώρα. Σε βλέπω κάθε μέρα. Σε βλέπω κάθε μέρα εκεί στο μπλε χωριό που δεν έχετε μπλε μουστάρδα και πάνω. Έλα, πάμε. Να πω για το φίλο πριν που ασχολούνται με τον Καγκά, εντάξει, τριγολογίες και ιστορικά ντοκουμέντα, Αριανή, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Όταν ένας άνθρωπος κάνει μια δουλειά και αναλαμβάνει μια επιχείρηση, δεν πάει να πει ότι σταματάει να είναι η ομάδα που ήταν από μικρός. Και εγώ άμα πάρω τον Ολυμπιακό σήμερα δεν θα πάψω να είμαι ΠΑΟΚ. Αυτό δεν λέει κάτι ούτως ή άλλως. Έτσι. Επίσης, όσο για το θέμα Ουάρτα και για τον ΠΑΟΚ, καταρχάς ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει μπάλα την Μπενφίκα. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ χάλια, δεν ξέρω γιατί, πολύ μέτριος. Εγώ ακούω και συζητάω και μιλάω τώρα, δεν ξέρω. Εσύ ίσως ξέρεις, Τάσο, τι γίνεται στα αποδυτήρια. Εγώ νομίζω ότι η φάση στα αποδυτήρια είναι πολύ χάλια. Και γι' αυτό, γι' αυτό είχαμε και με την Τζέλσι αυτό το σχήμα. Εντάξει, όχι, όχι Κώστα, αδύσιο. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που λες. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει μια ειδική διαχείριση στο ρόστερ του, γιατί είχε 6 μάτς φωτιά συνεχόμενα. Μαζί σου. Με Τζέλσι, με ΑΕΚ, με Άρη, με Ολυμπιακό, με Μπάντε Μπόρισον ναι. κτλ. Ναι, να σε πω όμως κάτι. Ανά τρεις ημέρες έχει ματσάρα. Εντάξει. Δεν γίνεται με τους ίδιους 11 να βγάζεις και τα 5 αυτά μάτς. Θα γελάνε και οι πέτρες δηλαδή με τον Λουτσέσκου. Και έπειτα μιλάμε για ένα προπονητή, ο οποίος στο πρωτάθλημα έχει 28 νίκες στα 29 τελευταία παιχνίδια. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο τώρα δηλαδή. Κοίταξε, όσο παίρνει τα αποτελέσματα δεν μπορούμε να μιλάμε. Σύμφωνοι. Κώστα, 28 νίκες στα 29 μάτς. Σύμφωνοι, τι να πω εγώ τώρα, ότι τα αποδυτήρια είναι Ερδελομπού. Θα βγω από το σταθμό και θα με πετάξουν για όρτι δορκάδος με την πέτσα μαζί. Να σε πω όμως κάτι μαζί. Παρακαλώ. Απλά να μιλήσουμε λίγο για πράγματα τα οποία δεν φαίνονται. Δεν είπα ότι φαίνεται κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να πεις κάτι. Ωραία. Απλά να σε πω το άλλο. Τόσο καιρό έχει τόσους παίκτες. Έχει παίκτες καλούς. Βλέπει ότι ο Πέλκας, ο Λιμιός σέρνονται. Γιατί δεν κάνει ας πούμε κάτι. Πες μου, δώσε μια απάντηση. Να κάνει τι ρε Κωνσταντίνη. Και να βάλει κανέναν άλλο παίκτη. Μα το κάνει. Πάνω. Δηλαδή βλέπεις και το Μπέρκα και το Λιμιό το βλέπεις συνέχεια. Δηλαδή δεν βλέπεις Ελκαντουρί, δεν βλέπεις Ουάρντα, δεν βλέπεις Μπίσεσβαρ. Ο Ουάρντα παιχταράς, Μπίσεσβαρ παιχταράς. Γιατί ο Πέλκας δεν είναι παιχταράς. Ο Λιμιός δεν είναι παιχταράς. Ο Λιμιός ξέρει τι δουλειά κάνει. Ο Λιμιός ξέρει τι δουλειά κάνει και πόσα χιλιόμετρα βγάζει μέσα στον αγώνα. Ρε φίλε είναι τεφορμέ, έχουν βαριά σκαμπανεβάσματα. Εντάξει, λογικό είναι ρε εσύ Κώστα, από 20 Ιουλίου παίζουν. Και παίξανε ένα ολόκληρο όμιλο Champions League. Λογικό είναι. Λοιπόν, ολοκλήρωσε ο Κωνσταντίνε, έχει άλλες 4 γραμμές ναι. γιατί χαμός. Εν πάση περιπτώσει. Πού είσαι, σε ποιο μέρος τώρα, από ποιο μέρος μας παίρνεις. Στο κέντρο γερμανικό. Έχει κίνηση, έχει κίνηση. Ή μόνο Πακιστανοί, Αφγανοί και Σομαλοί είναι εδώ πέρα. Μετά το αναλλαγή θερμοκρασίας, αλλαγή εποχής, αλλάξανε λίγο. Κατάλαβα. Πολύ μπούργα, ρε φίλε. Πολύ μπούργα και πολύ μαυρίλα. Εγώ νομίζω στην Τινησία είμαι όταν περπατάω στην Ιγνατία. Δεν έχεις άδικο, σε είδα χθες στον δρόμο, δεν είδα. Σε είδα ρε, τι θέλα... Παξιμάδη σε είδα, σε χαιρέτησα. Ναι, τι θέλω να σε πω, έλα. Ελπίζω να πιάσουν απόδοση το συγκεκριμένο και αν είναι δυνατόν και την Κυριακή γιατί... ο ΠΑΟΚ θα συνέλθει από την 7η αγωνιστική και μετά αγωνιστικά. Τα ίδια κάθε χρόνο, αυτά συζητούσα. Καλό βράδυ Κωνσταντίνε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ φίλε. Ναι, Γιάννη, βάλε λίγο πανούση κάγκελα παντού και τα μυαλά στα κάγκελα για να κλείνουμε σιγά σιγά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Γεια σου, θα μπορέσει να παίρνω. Γεια σου Τάσο. Γεια σου Τασούλη. Γεια σου Ντρούλινγκ. Καλησπέρα φίλε.
Λοιπόν, θα μιλήσω πρώτα λίγο για το μάτσο. Τι ακριωμένος είσαι? Όχι ρε, τώρα δούλευα όλη νύχτα, έβλεπα το μάτσο και πάλι πονάει. Με τρελάνανε κάτι. Α, όχι, άκουσα ένα θόρυβο περίεργο γι' αυτό. Άκουσα γι' αυτά στο ράδιο πριν που λέγανε οι προηγούμενοι δύο, άκουγα γι' αυτά που λέγανε στο μαγαζί μου, έχουν τρελάνει όλοι. Λοιπόν, τα πράγματα είναι συντομία. Η διαχείριση που κάνει ο προπονητής για την ομάδα είναι πάρα πολύ καλή και δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Αυτό πιστεύω. Δύσκολα μάτς. Και δύσκολα μάτς. Η ομάδα φορμαρίστηκε πολύ για το Champions League. Έπαιξε 6 μάτς φωτιά. Άρα λογικό είναι τώρα να κόψουν, να φορτώσουν λίγο και τα πόδια. Πρώτα απ' όλα η ομάδα κάνει την προετοιμασία σε 3 στάδια. Έκανε ένα στη διακοπή και θα κάνει άλλη μια μήνυ προετοιμασία τώρα στην επόμενη διακοπή που θα έχουμε πάλι για τις εθνικές. Τα μάτς είναι φωτιά, καλά έκανε σήμερα και κατέβηκε έτσι. Όπως κατέβηκε με 8 καινούριους παίκτες για να τους δούμε και όλα, να δούμε τι γίνεται, γιατί όλοι είναι πληρωμένοι αυτοί με πάρα πολλά λεφτά. Για μένα καλά πήγε η ομάδα. Με 10 παίκτες ήμουνα και ήταν σαν να έπαιζα με 11. Αυτός ο Σιώπης ήταν ημιθανής, δεν σηκώναν το παιδί από κάτω. Εντάξει. Μα ακούγομαι? Ναι. Πάρα πολύ καλή διαχείριση. Τώρα περιμένω το μάτι στην Κυριακή. Πιστεύω ότι θα πάρουμε καλό αποτέλεσμα με όλους μες στο Καραϊσκάκι. Αν παίξουμε έτσι όπως σήμερα, δεν το βλέπω. Κοίτα, πρώτα απ' όλα ήταν, να λέμε τα πράγματα, ξεκινήσανε 8 παίχτες οι οποίοι δεν είχαν παίξει ποτέ μαζί. Οι τρεις βασικοί που παίζανε στην εντεκάδα ήταν ο Πέλκας, ο Κρέσπο και ο Ελ Καντουρί, που είναι τρία άτομα που έχουν παίξει σχεδόν μαζί σε όλα τα μάτς. Σε πολλά μάτς, όχι σε όλα τα μάτς. Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι δεν είχε παίξει κανένας από αυτούς με τους υπόλοιπους. Δηλαδή μέχρι και όταν μείναμε με 10 παίκτες γύρισε center back το Ντόσκα, η ομάδα ήταν, έβαλε στο τέλος τον Μπρίγιοβιτς. Στο δεύτερο υποχρεωτικά έφυγε ο Χατσερίδης. Τραβήχθηκε ο Τόσκα. Ο Τόσκα για μένα τσάμπα τα λεφτά στο Χατσερίδη. Τσάμπα τα λεφτά. Αυτό είπα και εγώ. Ο Τόσκα έπαιξε κεντρικό αμυντικό δίδυμο, φίλε. Με τον Κρέσπο. Ναι. Πολύ καλός. Πολύ καλός αυτή τη θέση. Εγώ πιστεύω ότι εκεί θα καταλήξει το τέλος. Γιατί δεν έχουμε τρίτο center back. Το Στέλιο έχουμε μόνο. Η ομάδα καλή. Ο Άρης για μένα μέτρια ομάδα. Τον είδα και με τον Μπαζιάννα. Πήγα δύο ταμεία εκείνη τη μέρα με τον Μπαζιάννα. Γιατί έχω ακούσει πολλά για τον Άρη. Δεν τον είχα δει. Έκατσα τον είδα. Εγώ έβλεπα ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε σε ένα 30-40% των δυνατοτήτων του και με 10 παίχτες. Mm-hmm. Και φαινόταν, όταν ήμασταν με 10, φαινόταν να είμαστε εμείς με 11 και ο Άρης με 10. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης δεν θα μπει στην πεντάδα. Προσωπική μου άποψη. Έτσι. Δεν θέλω να ούτε να τρολάρω κάποιον. Όχι, ρε φίλε, η άποψή σου είναι. Εκτός, ναι, μπορεί, στην Κρήτη, μπορεί στην Κρήτη να ερχόταν και άλλη εικόνα. Ναι. Δεν το ξέρεις αυτό. Μπορεί να ερχόταν ναι, και άλλη εικόνα. Θα, έτσι κι αλλιώς το Μάιο ξέρεις τον γαμπρό. Προσωπική μου άποψη, δηλαδή από την μπάλα που ξέρω και βλέπω, ο Άρης για μένα δεν είναι καλός. Και στο παιχνίδι με τη Λιβαδιά δεν ήταν καλός. Τάσο ολοκλήρωσε, έχει άλλες δύο γραμμές και έγινε 12 και 5. Τίποτα, όλα καλά. Πάμε στο Καραϊσκάκι, πιστεύω άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα θα είναι έτσι κι αλλιώς και θα παίξουμε καλή μπάλα, θα πάρουμε αποτέλεσμα. Να σε καλά. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι καλά. Λοιπόν, καλό βράδυ και στους δύο. Γεια σου ρε Τάσα ρε. Γεια σου ρε Τάσα. Λοιπόν, στον πρώτο τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Πάμε στο τελευταίο. Τελευταίος και τυχερός. Έπεσε κι αυτός. Ωραία. Δώσε λίγο. Τον έβαλες. Μπράβο. Το 7,79 λέει, θα το μαλώσω τον Σιδηρόπουλο, ο Τεβεκέρης τον έκανε διεθνή και τώρα είναι μέλος της ΠΑΕΠΑΟΚ, όπως και ο Σαραϊδάρης που ήταν κοντάρι του Σιδηρόπουλου. Ωραίο μήνυμα το 7,79. Έλατε, έλατε, γιατί σήμερα ο Σιδηρόπουλος έκανε μια διαιτησία υπέρ του Άρη που ούτε ο Ολυμπιακός να έπαιζε δεν την είχε. Από το 2 κίτρινη κάρτα. Συλλαλητήριο όλοι στην καμάρα. Κόκκινη στο 58. Και όλα τα σπόρια υπέρ του Άρη. Ναι. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Το πέναλτι το πριν. Κάρτα δεν δίνει στον Μπρούνο Γκάμα για θέατρο. Τελευταία φάση δίνει το, επιθετικό φάουλ. Το πέναλτι το πριν στο 84. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για την τεράστια συμμετοχή. Έγινε ένα χαμό σήμερα. Χαμό πραγματικό. Χήμαρο τηλεφωνημάτων. Γιάννη, λίγο χαμήλω το λίγο. Σε παρακαλώ. Λίγο. Μπράβο. Ωραία. Ένα χαμό τηλεφωνημάτων. Ένα χήμαρο μηνυμάτων εδώ στην μεσχέρα μα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο για την τεράστια συμμετοχή του. Ακούστε λίγο, έχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και για τη συμμετοχή και για την ακρόαση. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Και αύριο φυσικά στις 8 η ώρα. 8 έχουμε αύριο, μην μπερδεύεστε. 8-10 εδώ θα είμαστε για να σχολιάσουμε και τα παραλυπόμενα του παιχνιδιού της Τούμπας.
Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο. Να ευχαριστήσουμε φυσικά και τον βασικό υποστηρικτή της εκπομπής, το Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπαδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301, που είναι το Escobar ανοιχτό από τις 8 το πρωί για τους καφέδες σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας, με την παρέα σας, με την κοπέλα σας, με τη σύζυγό σας, να πάτε και να ευχαριστηθείτε εκεί έναν πολύ όμορφο χώρο, αλλά και φυσικά για να απολαύσετε όλους τους αγώνες των πρωταθλημάτων Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σας ομάδας. Έτσι να πάτε, παιδιά, είναι κάτσε καλά μαγαζί. Έτσι πήγαμε εκεί χθες με τον Ζάχο, τα έπιαμε, τα είπαμε. Ωραία παρέα ήμασταν. Ωραία παρέα, με εθέρες υπάρξεις, και σαν θαμώνες και σαν προσωπικό, και φυσικά με πάρα πολύ καλή κάλυψη τηλεοπτική. Θα πηγαίνουμε σε όλους τους υποστηρικτές της εκπομπής, γιατί εκτός από το Escobar έχουμε και αρκετούς ακόμα υποστηρικτές. Θα πηγαίνουμε και σε άλλους υποστηρικτές και στους χώρους εστίασης που είναι και σε άλλα σπορ καφέ κτλ. Okay, έτσι με τον Ζάχο θα πηγαίνουμε παρέτσα για να τους στηρίζουμε όλους όπως μας στηρίζουν έτσι πρέπει, και αυτοί. Έτσι πρέπει, και είναι το σωστό. Λοιπόν, έτσι. Να ευχαριστήσουμε ξανά όλο τον κόσμο. Αύριο 8 η ώρα, μην μπερδεύεστε, γιατί σήμερα ήταν εκτάκτος η εκπομπή. Και Παρασκευή 10 με 12. Και αύριο 8-10. Παρασκευή 10-12. Λοιπόν, ακολουθεί η Ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Φαντάζομαι ότι θα γίνει ένας χαμός μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με τον Ταρζάν εδώ του Λίμπερο. Εμείς από Ράδιο Μαρμίτα, από Ζάχο Ντρούλιν και Τάσο Τρέγια και Ιωάννη Ζάτση, να σας καληνυχτήσουμε. Καλό ξημέρωμα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Όλοι οι φίλοι του Άρη γρήγορα στο Λευκοπύργο για τα πανηγύρια. Να φύγουν οι παοξίδες και μετά πάμε και εμείς.